Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Καλό μεσημέρι, να ενημερώσουμε ότι ο Σταύρος Κόλκας είναι εδώ στο ΠΑΟΚ 24 μετά από το Πούσου Κουδού, το οποίο πήρε από τη σημαία. Δίνει το παρόν κανονικά και θα είναι εδώ μαζί σας μέχρι και τις 2 για να αναλύσει, για να ενημερώσει για ό,τι συμβαίνει γύρω από τον ΠΑΟΚ, γύρω από τον ελληνικό αθλητισμό. Στην Καλαμπάκα έχει πολύ Παναθηναϊκό και στα Τρίκαλα έχει πολύ ΑΕΚ. Πρέπει να τις κατακτήσουμε αυτές τις πόλεις. Μετέωρα τώρα, καθαρά παοξίδικο σημείο. Δεν γίνεται. Πρέπει σιγά σιγά να αναπτυχθούμε. Καλό μεσημέρι, καλή μεσημέρι, εβδομάδα. Καλή διασκέδαση να έχετε όλοι. Αφού ξεκινάει από σήμερα η κουτσουδεμένη εβδομάδα αυτή. Λυπούμαστε που δεν δουλέψαμε Δευτέρα. Εγώ δεν μπορούσα να το ξεπεράσω, δεν είχα τι να κάνω χθες. Με αυτά και με αυτά όμως τελειώνει ο Μάιος. Τελειώνει ο Μάιος. Και δεν έχεις κάνει τίποτα. Και δικαιώθηκε ο Άγγελος Ανασιάδης. Το Μάιο θα είμαστε καλά. Μια χαρά είμαστε. Τι. Εντάξει, ναι. Μια χαρά είμαστε. Καλά είσαι το Μάιο. Τον Ιούνιο να δούμε πώς θα είσαι. Ιούνιο δεν θα είμαστε μια χαρά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί. Καλά. Τον Ιούλιο αρχίζουμε και στροφάρουμε εμείς. Δύο πράγματα είναι να κάνουμε. Μπασχαλάκι, πόσες ομάδες τον θέλουν. Γιατί αρχίζω και με κνευρίζει λίγο. Μάνατζερ του τα λέει αυτά. Ενδιαφέρον. Δείχνουν ομάδες ενδιαφέρον. Ναι. Όλη η Ευρώπη. Είναι ο νούμερο ένα τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Δεν θα τον πειράξει κανείς. Δύο πράγματα είναι να κάνεις. Και δεν έχει κάνει τίποτα ακόμα. Εγώ. Εσύ. Εγώ δεν ως είμαι. ΠΑΟΚ. Ως ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, όχι εγώ. 12 Μαΐου τελείωσε χρονιά. Πέρασαν 17 μέρες. Ναι. Βέβαια και οι άλλοι που κάνουν, εκτίθενται, δεν κάνουν κάτι προς το όφελός τους. Όχι, άλλους σκοτώνονται μεταξύ τους. Εμείς παρακολουθούμε. Ναι, όμως, κουνήσου λίγο. Άρχισε να κλείνεις τις τρύπες σου. Έφερες το σωνά. Τι έφερες το σωνά, ρε. Τον έφερες εδώ. Τι για καφέ και για ψάρια. Για καφέ και για ψάρια, να δει κάτι φίλο. Δεν τον πήρες το σωνά. Τώρα, καλός, κακός, κανείς δεν ξέρει. Καλός δεν τον πήρες. Δεν ξέρεις. Καλός δεν τον μπορεί πήρες. Και να τον έπρεπε και να σε βοηθούσε. Ναι, το ξέρεις. Εντάξει, αλλά δεν είναι μπασκέ, δεν γίνεται στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι επιστήμη πλέον. Όλες οι μεταγραφές έχουν ένα ρίσκο. Θα πρέπει να υπάρχει και μια φιλοσοφία πάνω σε κάποια μεταγραφή. Και εγώ είμαι 42 και το παιδί με πήρε. Κοίταξε, άμα ναι, δεν κάνει καμία, πάνω να πείτε θα έχει πάρει κανένα ρίσκο. Εντάξει, okay. Ναι. Άμα είναι και μια άλλη τακτική. Αυτό, ναι. Δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, όμως όταν 5 μέρες πριν ο προπονητής μου λέει ότι θα κάνουμε πολύ λίγες και ουσιαστικές κινήσεις και μετά έρχεται ένας 36χρονος, τεράστια ιστορία στο ποδόσφαιρο που έχει να παίξει ένα χρόνο και ήταν το παρισμένος και θα είναι διαθέσιμος από 22 Αυγούστου, δεν εκτίθεται και λίγο στα μάτια μου ο προπονητής. Έλυσε τη σιωπή του σήμερα, έχει δώσει καμία συνέντευξη. Νομίζω ότι είναι τελευταίο. Νίκο Τσαρούχα θυμίζει, θυμάσαι. Ναι. Μεγάλος Ραλμαζίδης στον ίδιο το σπορ. Έχει μιλήσει ο Τσαρούχας και στα νέα της Τρίγλιας και του κάνει συνέντευξη και γράφει. Έλυσε τη σιωπή του ο Νίκο Τσαρούχας. Να μας ενημερώσει λίγο η Ελένη Μπούντο αν υπάρχει σήμερα συνέντευξη του Λουτσέσκου στη Ρουμανία. Νομίζω υπάρχει μια, κάπου είδα μια. Ναι. Πρέπει να περάσουμε Άγιαξ Βασιλεία. Είναι η σημερινή συνέντευξη Λουτσέσκου. Mm. Στα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης. Φίλε, τον θεωρούν νούμερο ένα προπονητή του μάνα αυτή τη στιγμή. Το γράφουν κιόλας. Εσύ πες, τι δεν είναι. Έχει πρόγραμμα. Σήμερα μιλάω στο Στεάου FM. Αύριο στο Τιμισοάρα 98,2. Το κλούζε με το 5 και 5. Πώς θα γίνει τώρα. Το 107 και 4 το... Δηλαδή έχει 15 μέρες να 15 μέρες να ξεκουραστεί. Και δίνει δύο συνδέξεις τη μέρα. Το Τιμισοάρα. Τι πράγμα είναι αυτό. Τέλος πάντων, εγώ ξέρω ότι ήμουν κατά της επιλογής Στουνά. Προφανώς στον ΠΑΟΚ το συζήτησαν και είπαν ότι δεν πάμε παρακάτω. Πριτάνευσε η λογική. Ναι, όντως μπορούσε να βοηθήσει υπό προϋποθέσεις. Αλλά πιο πολλές πιθανότητες είχε να σου αλλοιώσει το γκρουπ και την ψυχολογία και την ισορροπία παρά το να σου κάνει κάτι. Γιατί είναι πολλά στη μέση, δεν είναι ένα και δύο πράγματα που μετράνε σε μια καθημερινότητα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο στοιχείο που έδωσε ο Λουτσέσκου στην ομάδα, αν αναλογιστούμε πώς ήταν αυτή όταν την παρέλαβε και πώς είναι σήμερα, είναι η έννοια του γκρουπ. Ότι ο ένας υπάρχει για τον άλλον. Ωραία. Και αυτό το πράγμα για να συντηρηθεί χρειάζεται ποδοσφαιρική λογική. Και οι προσθήκες που θα γίνουν να γίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Εντάξει. Δεν θες ένα σέχιο, Ράμος. Δεν θες ένα τέτοιο. Εγώ θέλω, αλλά με βρίζανε όταν το είπα. Τι.
Ότι... Φέτος στον ΠΑΟΚ. Ναι, έβαλε ένα τσουτσέκι το post που έκανα για τον Σέρχιο Ράμος. Ότι είναι πραγματικός αρχηγός και με βρίζαν από κάτω. Δεν έχουν λόγο να με βρίσουν αυτό το μήνα. Και βρήκαν το κάθε σκουπίδι, κάθε τεκελή της βλακίας του. Ναι, δεν θέλω τον Σέρχιο Ράμος στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι Αμανατίδης και Ανατολάκης όπως τον παρουσιάζουν. Αυτοί τα κάναμε τις πλάτες διαιτητών. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει και 15 αποβολές στην Ισπανία. Έχει 15 αποβολές. Ας πούμε ο Αμανατίδης και ο Ανατολάκης πόσες έχουν. Έχουν πάνω από 2. Μπα. Με Ολυμπιακό τώρα μιλάμε. Δεν μιλάμε από όλα Καλαμαριάς και Ηρακλή. Στην Ευρώπη ήταν. Στην Ελλάδα δύσκολα. Για 2,5 χρόνια ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει κόκκινη κάρτα. Ναι, αυτό σου λέω. Εντάξει. Ναι, εννοείται ότι θέλω ένα τέτοιο παίχτη. Γιατί ένα τέτοιο παίχτη δεν θα μακρύνει ποτέ κόλπο το άθλημα του στην Τούμπα. Είναι αυτό που μου λείπει. Την ώρα που θα πανηγυρίζαν οι άλλοι, αυτό θα κόβει το μάτι του ότι ο Λαμπρόπουλος πάει και απειλεί τον βοηθό. Και θα πήγαινε να το μουντάρει από το λαιμό. Τι να κάνουμε τώρα. Λέει, τραυμάτισε το Σαλάχ. Και εγώ Λίβερπουλ είμαι, εντάξει. Αν ο Σαλάχ μείνει όρθιο εκείνη τη φάση, φεύγει μόνο του στο χώρο. Γιατί αυτό χάνει την ισορροπία του. Τι θα κάνει, θα του χαρίσει. Πάρ τον κάτω. Εντάξει τώρα. Ήταν μαρκάρισμα, ρε φίλε, για να μην ξαναπλησιάσει. Ναι, από αυτά του που γίνονται στα πρώτα λεπτά. Ο Σαλάχ το μαγκώνει πρώτο. Και μετά τον γυρνάει ο άλλο. Το μαγκώνει. Το μαγκώνει για να φύγει στο χώρο. Όμως είναι συμπτωματικό, δεν είναι. Εντάξει, όχι, ότι τον κλειδώνει τόσο πολύ, ξέρει ότι υπάρχει αυτό ο κίνδυνο. Αλλά αυτά είναι κλάσματα τώρα. Εμείς τα συζητάμε αμπελοφιλοσοφίες. Τώρα μιλάμε τώρα, η απόφαση παίρνεται σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου. Δεν τον παίρνει μαζί με τον Βαρέλα. Άνετα. Σέρχιο Ράμος, ρε φίλε, γυαλίζει το μάτι του. Ναι, ναι, καλά. Βάζει το πυρβραχιόνι και το. Έχει πάθει υπερκούπωση. Εκτός όλων των άλλων. Άντε, πες το εσύ τώρα. Εντάξει. Εντάξει. Γι' αυτό είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο κλαμπ στον κόσμο. Τι να κάνει. Ακόμα και τον αρχικό που διαλέγει, δεν διαλέγει τον άλλον τον Μποζερά. Διαλέγει τον Σέρχιο Ράμος. Από τις ακαδημίες του είναι και αυτός. Όχι, από τη Σεβίλη τον πήραν. 20 εκατομμύρια. Τεράστια μεταγραφή τότε. Δεξιμπάκι έπαιζε σε Σεβίλη. Ούτε θυμάμαι καθόλου. Σεβίλη ξεκίνησε, γι' αυτό τον βρίζουν. Από τις ακαδημίες ποιος είναι, ο Καρβαχάλ. Ο Κίτσιου των Πλουσίων. Άλλος. Ο Ίσκο. Όχι, ο Ίσκο είναι Μάλαγα. Αλτσχάιμερ έχεις. Δεν θυμάμαι καθόλου. Ο Ασένσιο. Ο Ασένσιο είναι ακαδημίες. Ο δεξής ο μπακ, πώς το λένε. Ο δεξής εξτρέμ που το βάζουν και μπακ, πώς το λένε. Έλα ρε, ο Νάτσο είναι ακαδημίες. Αυτός ο δεξής, ο Μωράης, πώς το λένε ρε. Έναν κοντό που δεν κάνει τίποτα και παίζει σε σχέση με τους άλλους. Αυτός είναι ακαδημίες. Θες και λίγους τέτοιους. Εννοείται ότι θες τέτοιους. Η ισορροπία σου τέτοιους. Είναι. Ναι. Η ισορροπία σου είναι. Για μπάσκετ, που είναι σήμερα η μέρα μπάσκετ και έχεις εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Τι έχω εκτεθεί, ρε. Δεν ούτε καν πλησίασες, ούτε καν απειλήσεις. Πώς θα πλησιάσω όταν μου έχουν 24-5 βόλες από το ημίχρονο. Έλα τώρα, δικαιολογίες. Έχω βίντεο να γελάσεις. Δικαιολογίες τώρα, εντάξει. Έχω βίντεο. Τι βίντεο. Έχω βίντεο, ρε. Τι έχει δώσει ο αλήτης. Έλα μωρή τώρα, εντάξει. Έχω τάκω ένα βίντεο. Η ιδιαιτουσία σου φταίει. Ρε αγόρι μου, δεν μου φταίει η διαιτησία, αλλά σε μένα παίξω. Δεν μπορώ να κερδίσω τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Το ξέρω. Ενώ εντός. Περίμενε, κοίτα εδώ φάουλ. Κοίτα εδώ γκολ φάουλ που έδωσε ο αλήτης. Εδώ είναι, δεν τους φτάνουμε. Εντάξει. Μπήκε το καλάθι. Μπήκε το καλάθι, εντάξει. Ρε αγόρι μου, εδώ κοίτα. Εδώ είναι το τέταρτο φάουλ στο 1:30. Στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κοίτα εδώ τον αλήτη. Τον κοίταξε λίγο. Ναι. Σραβά, τον κοίταξε. Άσε ρε τώρα, με τα λαμόγια. Δύο-τρία θα έχει τέτοια σε κάθε μάτς. Δεν είναι 2-3, ρε φίλε. Λούκας Βάσκες αυτός, ναι. Μετά όμως σε ισορροπούν στις βόλες, δεν σε αφήνουν να φαίνει τη διαφορά. Το 25 γίνεται 28-21. Παίρνεις και εσύ βόλες μετά στο δεύτερο μήχρονο. Αυτό κάνουν πάντα, ρε. Παίρνουν στη διαφορά, σε φορτώνουν φάουλ, δεν μπορείς να παίξεις άμυνα και στο δεύτερο μήχρονο ισορροπούν τις βόλες. Μιλάμε για αλήτες τώρα, εντάξει. Εγώ πραγματικά απορώ, δηλαδή οι άνθρωποι του μπάσκετ δεν τους λένε να μαζευτούν. Υπάρχει περίπτωση που έχουν κερδίσει τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Πώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Μία στις 50 υπάρχει. Μία στις 50.000 υπάρχει. Όχι 50.000. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα ξεκόλα. Α, μιλάμε σοβαρά τώρα. Ναι. Που κάναμε. Ο Παναθηναϊκός χάλια και ο Πάουκ είναι πολύ καλά. Γιατί. Ναι, βρε αγόρι μου, αλλά τόσο χάλια να είναι ο Παναθηναϊκός και τόσο καλά ο Πάουκ δεν θα κερδίσει ο Πάουκ. Δηλαδή 99.000 φορές, 999 φορές στις 100.000. Ωραία. Άσε να παίξουν τα παιδιά, το δικαιούνται, το κερδίσανε. Παίζουν πολύ καλό μπάσκετ, είναι value for money project. Ωραία, είναι σοβαροί, δεν δίνουν δικαιώματα, δεν προκαλούν. Άσε να παίξουν τα παιδιά, καραγκιόζοι, γελίε.
Σύχαμα μπασκετική ΚΕΔ, Ρουφιάνη, Μασόνη. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν διαμαρτύρεται. Τι να κάνει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ρε. Δεν μιλάει. Αποβλήθηκε ο Ζουνατζίδης. Τι να κάνει, να του δώσει δύο σφαλιάρες. Γιατί αυτό πρέπει να κάνει. Είναι χειροδικία, είναι παράνομο. Εγώ θα του έδινα δύο σφαλιάρες του άλλου. Δηλαδή στα αποδυτήρια του την έδινα, ναι, ρε φίλε, γιατί παίζει με το ψωμί μου. Και με την νοημοσύνη μου. Ο Βλάκας για να κάνει δημόσιες σχέσεις τώρα, τα γελία, τα υποκείμενα, διαλύουν το άθλημα. Ας τον πάω και τον Παναθηναϊκό, μην το κοιτάς εκεί. Μην το πας κοντόφθαλμα. Είναι ένα άθλημα το οποίο βάλεται ήδη από τον τρόπο έχει διαμορφωθεί με τη Euroleague, με τη FIBA, με το ένα, με το άλλο. Ήδη περνάει, το έχεις γράψει 100 φορές. Ήδη περνάει μια φάση πολύ μυστήρια. Δηλαδή, δύσκολα βρίσκει ο οπαδός το κίνητρο, αν δεν είναι ο οπαδός του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού, να πάει στο γήπεδο. Δύσκολα το βρίσκει. Κάποια παιχνίδια, ρε φίλε, που έχουν ένα βαθμό εμπορικότητας και δοκιμάζει, τεστάρεις ουσιαστικά τις δυνατότητές σου απέναντι σε έναν αντίπαλο που είναι κλάσης ανώτερος. Ωραία, αλλά έχεις αποδείξει ότι μπορεί να τον κοντράρεις. Ωραία, πάνε και σφυρίζουν ό,τι να είναι. Για να κάνουν δημόσια σχέση με τον Γιαννακόπουλο. Όχι, ρε φίλε. Είστε σκουπίδια, ρε. Σκουπίδια είστε, αυτό είστε. Ξεφτυλισμένα ανθρωπάκια. Σαν δεν τρέπεστε λίγο, σαλιάριδες. Σαλιάριδες. Λίγο μπέσαρε να είχανε. Δεν θα κερδίσω, βρε βλάκα. Δεν θα κερδίσω. Δεν θα κερδίσω. Δεν μπορώ να τους κερδίσω. Είναι πολύ καλή. Είναι τεράστιο κλάπο ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Έχει 6 γιουρολίγκες. Έχει μέταλλο, έχει ποιότητα, έχει βάθος. Έχει 1002, δεν πάω να το κερδίσω. Έχει 25 φορές το μπάτζετ μου. Άσε με να παίξω, βλάκα. Σαλιάριδες. Παλιοελλαδίτες. Πασόκι. Ε, Πασόκι είναι. Κλασική Πασόκι. Γιατί δεν έχει Θεσσαλονικιούς στον μπάσκετ διαιτητές που είναι. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ. Ο Σιμεωνίδης, κοιτάει. Και ο άλλος ο Σολίνας, 177 χρονών. Πολύ ξεφώνει το τρώει ο Σιμεωνίδης τώρα τελευταία. Να μην φάει. Έτσι πως τα έκανε. Για διάφορα θέματα. Υποτίθεται δεν ελέγχει την κατάσταση. Το παραμυθάκι αυτό με τους διαιτητές που δεν ελέγχουν την κατάσταση σε κανέναν άλλον. Φτάσαμε 42 χρονών σε 43. Το ζούμε από 20 χρονών το παραμύθι αυτό. Άμα δεν σου κάνουνε, διώξ τους. Βάλε άλλους. Είναι δυνατόν τώρα στα ημιτελικά. Κάθε το άλλος πληρώνει ο χορηγός. Ωραία, για να κάνει παρουσιάσεις το ένα το άλλο. Παράλληλα, οι τέσσερις ομάδες, το κύπελλο, φωτογραφίσεις το ένα το άλλο. Για να πας εσύ να κάνεις μπουρδέλο τη σειρά. Βλάκα. Χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Γελοί, σαλιάριδες. Γράφει ο φίλος επιστήμονες, πραγματικοί διαιτητές του μπάσκετ, προφανώς ο καφές από γνωστή αλυσίδα που ανήκει σε πατρινό μεγαλομέτωχο τους κάνει καλό. Ο πρόεδρος της ΚΕΒ για κάτι φήμες σχετικές με συμμετοχή σε καταστήματα της αλυσίδας έχει να απαντήσει τίποτα? Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό σου είπα. Επειδή ξέρω, ότι γίνεται ένας χαμός. Επειδή ξέρω ποιοι είναι μέτοχοι σε κάποια από τα μαγαζιά το Coffee Island. Γιατί για αυτά αναφέρεται, για το λιόλιο της Πάτρας λέει. Mm. Ωραία. Αυτοί που είναι μέτοχοι εδώ σε πολλά, είναι κολλητός ο ένας, ο Ηρακλής Παοξάκη, άρρωστο, πολύ σοβαρό παιδί. Ωραία. Φίλος, δεν έχει σχέση με αυτό. Τώρα αν κάποια άλλα franchise είναι εμπλεγμένος ο Σιμεωνίδης, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να πω. Αλλά σε κάποια που είναι αρκετά, δηλαδή Μητροπόλαιος, Θέρμη, από εδώ, από εκεί, Τούμπα κτλ. Είναι άνθρωπος δικός μου. Έχει απόλυτο δίκιο ο Σταύρος. Η διαιτησία είναι εμετική. Και σου λέω, δεν το λέω ότι διεκδικεί κάτι ο ΠΑΟΚ παραπάνω. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί γιατί στο μπάσκετ το ξέρεις πολύ καλά, κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Παίζανε χθες τελικό 7ο Houston Golden State. Θα κέρδιζε το Golden State. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αφού χτύπησε ο άλλος την. Ναι. Ωραία. Δεν υπάρχει. Δηλαδή. Κερδίζει ο καλύτερος. Δεν είχα τύχει απέναντι στον Ολυμπιακό. Στον Παναθηναϊκό, συγγνώμη. Ο στόχος μου ήταν να διεκδικήσω, να είμαι ανταγωνιστικός και εδώ που θα παίξουμε σήμερα 6,5 ώρα στο παλατάκι, μπας και μπορείς να του πάσω το αίτητο. Ωραία. Που είναι πιο εύκολο να πιάσω εγώ το 100% στην έδρα μου και αυτή να είναι στο 60%. Ωραία, και να κάνω κάτι. Έχω ένα 20% πιθανότητες. Ωραία. Αλλά από εκεί και πέρα φτάνει, ρε βλάκες, φτάνει. Δηλαδή ξερνάει ο κόσμος μαζί σας. Είστε ηλίθιοι, διαλύετε το παιχνίδι. Διαλύετε το παιχνίδι. Δηλαδή εγώ θέλω να πάω τώρα και ξέρω θα ανεβάσω 900 σφιγμούς πάλι.
Άλλο εδώ θα είναι λίγο πιο προσεκτική. Εσύ δεν έχει σημασία. Τα πέντε τα σφυρίγματα δημοσίων σχέσεων θα τα δώσουν. Τώρα θα πας και προκατηλημένος εσύ. Εννοείται θα πάω προκατηλημένος. Εννοείται, όποιος και να είναι, δεν με ενδιαφέρει. Ναι, μην φωνάζεις και ζαλίζεις τον προπονητή. Βγήκε την άλλη φορά εδώ πέρα και σε ξεφώνιζε. Ότι σε ακούει και το ζαλίζεις. Που είναι ψύχρεμο σχετικά. Τι ψύχρεμο, τον Πινερίκ που τρώνε η αναπληρωματική. Φίλε, το πιο μεγάλο κίνητρο επί Παπαθεοδόρου για τον αναπληρωματικό είναι να μπει και να πάει καλά για να μην βγει και τρώει τον Πινελίκη από τα λάθη που κάνουν οι άλλοι. Ωραίο είναι αυτό. Ο Μπράντοβιτς θα κάνει αυτό. Πολύ ωραίο, φίλε. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ποδόσφαιρο και μπάσκετ στην επικαιρότητα, στην Παοξίδικη. Στο ποδόσφαιρο διάφορες πληροφορίες. Yeah. Αυτός είναι ο Ράμος. Αυτός είσαι εσύ που τον τρολάρεις. Ναι, στον υπολογιστή, ναι. Ναι, εντάξει τώρα, ο Ράμος είναι τεράστιος. Και τα έχει όλα μελετημένα, δεν είναι... Εντάξει, αρχηγάρα. Αυτή είναι ικανή ακόμα και για το τρακάρισμα του Καλάθη να δώσουν τεχνική ποινή στον ΠΑΟΚ. Η αναπνοή σφυρίζεται φάουλ και από την άλλη άμυνα, αλλά Ράμος. Ναι. Είναι το... Η διαιτησία στο μπάσκετ μπορεί να γίνει πολύ πολύ χειρότερη από το ποδοσφαίρο. Πολύ, γιατί σφυρίζουν συνέχεια και πραγματικά τα έχουν μελετημένα. Πραγματικά τα έχουν μελετημένα όλα και μπορεί να γίνει πολύ χειρότερη από ό,τι το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και μισή είναι. Πάμε να δούμε τι έχουμε. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να δούμε πρώτα απ' όλα στο ποδόσφαιρο τι γίνεται σε όλες τις υποθέσεις που εκκρεμούν, μια και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κλείσει τα κενά του. Έχει κάτι δηλώσει του Βασιλιάδη και για το Σαββίδη. Να το δούμε σε λίγο. Η Ελένη Μπούντου θα μας ενημερώσει ποιος απέρριψε σήμερα την ΑΕΚ και πού μίλησε ο Λουτσέσκο. Τα δύο ένθετα της εκπομπής. Το καλύτερο που έκανα στο Sport Time, αυτοί εδώ που με ξεφωνίζανε. Ναι, ναι. Που κάνανε χορηγούμενοι. Και είναι κάτι παιδιά που βάζουν από τα βαφτίσια. Περιμένω λίγο. Από τα βαφτίσια φωτογραφίες για να βγουν κανένα κομμενάκι. Γράφανε ότι η ΑΕΚ πάει να αγοράσει τον Αραούχο. Γιατί δεν ακούω τίποτα. Εντάξει. Φέρ' το άλλο το ακουστικό λίγο, Δημήτρη. Ελένη, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Για πες. Έχουμε κάποιον σήμερα που απέρριψε την ΑΕΚ. Όχι, έχουμε μείνει στον Κάιπερς, ο οποίος δεν ρίχνει νερό στο κρασί του, έτσι. Ποιος? Ο Κάιπερς. 500 ευρώ το μήνα. Γιατί πήγε να δημιουργηθεί μια εντύπωση ότι... Ξέρετε πόσα δίναν στον Κάιπερ. Όχι, εξαπατήθηκε ότι ήταν παρερμηνή από το περιβάλλον του τα όσα υπόθηκαν στο Βέλγιο και γράφτηκαν στο Βέλγιο, η πρώτη δήλωση, έτσι, ότι δεν πάω στην ΑΕΚ. Ξέρετε τι νούμερο δίνανε στον Κάιπερς. Και προσπαθούσαν να τον βάλουν 30 χιλιάρικα το χρόνο. 35 χιλιάρικα το χρόνο. Ναι, εντάξει. Και μετά τις δηλώσεις Κάιπερ στο Βέλγιο ότι δεν πάω στην ΑΕΚ, ήταν έλλειψη σεβασμού η πρότασή τους και σε μένα και στον ατζέντη μου και στην οικογένειά μου, δημιουργήθηκε ένα κλίμα, πήγε να δημιουργηθεί μάλλον ένα κλίμα ότι ο ποδοσφαιριστής είναι έξω από όλο αυτό, ότι είναι όλο δουλειά και προέρχεται από τον μάνατζέρ του. Και τελικά ξαναβγαίνει ο παίκτης, βγαίνει μάλλον χθες ο παίκτης και με νέες δηλώσεις του λέει ότι όχι, εννοώ αυτό που είπα και στο Βέλγιο, ότι εγώ στην ΑΕΚ δεν πάω. Προτιμώ να μείνω στον Εργοτέλη και του χρόνου, ούτως ή άλλως η ομάδα χτίζεται, υπάρχουν βάσεις, είναι ωραίες οι συνθήκες, είναι κατάλληλες για μένα οι συνθήκες, από το να πάω στην ΑΕΚ. Εντάξει. Εμάς τι μας νοιάζει, λένε, μας λέει για τον Κάιπερς. Μας ενδιαφέρει το πώς κινούνται οι αντίπαλοι. Είναι ένας μαραθώνιος μέχρι να πέσει. Οι αντίπαλοι αποδυναμώθηκαν. Μέχρι να πέσει η αυλαία των μεταγραφικών. Μέχρι στιγμής. Ναι, βεβαίως. Και το πώς κινούνται, πώς κινείται ο αντίπαλος, πρέπει να το βλέπουμε, να το εξετάζουμε. Και πάει και οι αντίπαλοι άλλαξαν προπονητή, αποδυναμώθηκαν. Στην Ισπανία, τώρα που είπες για τον προπονητή που άλλαξε. Και εκεί που εδώ το κλίμα το οποίο δημιουργήθηκε ήταν ότι φεύγει για οικογενειακούς λόγους ο Χιμένεθ κτλ. Βγαίνει ένας Ισπανός δημοσιογράφος ο οποίος μιλούσε με γεγονότα, καταστάσεις, τι ακριβώς έγινε με Χιμένεθ και λέει ότι το θέμα ήταν οικονομικό, καθαρά οικονομικό και δεν έφυγε από την Ελλάδα για οικογενειακούς λόγους. Έτσι, να ξέρουμε πώς γίνονται τα πράγματα, έτσι. Πάμε στα του ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα ο υπουργός ο Βασιλιάδης με ποια αφορμή μίλησε για τον ΠΑΟΚ, για τον Σαββίδη, τι είπε? Έδωσε μία συνέντευξη στη Γαλλία, μία συνέντευξη στη Γαλλία. Στη Γαλλία, ναι. Σούπα. Στην γαλλική ιστοσελίδα sofoot.com, κάπως έτσι τέλος πάντων. Και μίλησε για όλα
τα προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου για το τι έγινε φέτος στην Ελλάδα αναφορικά με το ποδόσφαιρο, για την προοπτική του Brexit, και έχει σημασία το να σταθούμε στην συγκεκριμένη ερώτηση, γιατί ανέφερε ο Υφυπουργός Αθλητισμού ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αναλάβει την πολιτική ευθύνη, το πολιτικό κόστος γι' αυτό, αλλά όπως ανέφερε ο κ. Βασιλιάδης, αυτό δεν θα έλυνε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ρωτήθηκε για το αν τώρα που τελείωσε η χρονιά, τι γεύση, τι αίσθηση του αφήνει η φετινή σεζόν. Δεν μπορώ να είμαι ούτε θετικός ούτε αρνητικός. Κάποια πράγματα βελτιώθηκαν, άλλα έμειναν στο ίδιο επίπεδο. Ήταν μια περίοδος, μια σεζόν με ανομαλίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στόχος μας είναι να επιστρέψουμε και πάλι στην κανονικότητα. Θέλουμε, υπάρχει μπροστά μας αρκετή δουλειά για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Τον ρωτάει ο δημοσιογράφος για τα όσα έγιναν και σημάδευσαν την φετινή χρονιά. Λέει ο ίδιος ότι ναι, η βία σημάδευσε το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά η βία γίνεται αντιληπτή ως ένα κοινωνικό φαινόμενο που ξεπερνά το ποδόσφαιρο. Ποια βία σημάδευσε? Τίποτα δεν έγινε. Σε τρία παιχνίδια υπήρχαν περιστατικά. Κάποτε υπήρχαν σε τρία μάτς την εβδομάδα. Κι όμως υπάρχει ερώτηση για το πώς αντιλαμβάνεται τη βία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεδομένου ότι σημαδεύτηκε από μία σειρά περιστατικών. Ένα στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, επεισόδια. Ναι, εισβολή και τον οπαδό. Ένα στο Παρίνος Ολυμπιακός εκτός γηπέδου. Άλλο. Στον τελικό είχαμε πράγματα, στον τελικό, ναι. Εκεί που γίνεται ερώτηση για τη βία, ας πούμε, βάζουν μέσα στην υποερώτηση του δημοσιογράφου του Γάλλου για την εισβολή του Προέδρου του ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο. Όλο αυτό για τους Γάλλους, και πάνω σε αυτό απαντάει και ο κύριος Βασιλιάδης, εξηγείται ή μάλλον αντανακλάται στην υπόθεση βία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και τι λέει για το Σαββίδη? Λοιπόν, ρωτήθηκε και για τον Σαββίδη, για το τι άλλαξε στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την άφηξη του κύριου Σαββίδη ως πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Ρώτησε ο Γάλλος για το Σαββίδη και τι άλλαξε το ποδόσφαιρο. Ξεχωριστά, έτσι ακριβώς. Δεν θέλω ούτε να κατηγορήσω ούτε να αγιάσω. Είναι καλό όταν κάποιος έρχεται να επενδύσει στο ποδόσφαιρο. Το πιο σημαντικό είναι να καταλάβει κανείς ότι υπάρχουν νόμοι. Ανεξάρτητα από την ανεπίτρεπτη εισβολή του κύριου Σαββίδη, δεν μπορώ να αρνηθώ ούτε την επένδυσή του στο ποδόσφαιρο, ούτε να τον κατηγορήσω για όλα τα λάθη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα ήταν λάθος. Θέλουμε επενδυτές, αλλά οι επενδυτές πρέπει να σέβονται τους κανόνες απέναντι στους άλλους. Ναι. Ρωτήθηκε και ξεχωριστά για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι ο κύριος Μαρινάκη σχετίζεται με μια σειρά από υποθέσεις, υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες που τον αφορούν. Προς το παρόν δεν είναι... ο Γάλλος. Ναι, προς το παρόν δεν είναι πρόεδρος, ακριβώς επειδή ο νόμος δεν του επιτρέπει να κατηγορηθεί και να παραμείνει στην θέση του. Αλλά προφανώς δεν είναι θετικό για το ποδόσφαιρο, ούτε ως άθλημα, ούτε ως προϊόν, επειδή αναπόφευκτα τα δικαστικά του προβλήματα ενσωματώνονται στη σφαίρα του αθλητισμού. Νομίζω, προσωπική άποψη, το πέρασε λίγο ξόφθαλμα. Ότι ναι, μεν υπάρχουν δικαστικά προβλήματα που τον αφορούν ονομαστικά τον κύριο Μαρινάκη. Δεν είναι καλό ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ο οποίος ηγείται μιας ομάδας, να σχετίζεται και με δικαστικά προβλήματα και δικαστικές υποθέσεις. Αλλά θα το δούμε κτλ. Ενώ για τον κύριο Σαββίδη έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, ότι ναι, μεν έχει μπει στην Ελλάδα, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κάνει επενδύσεις, θέλουμε τις επενδύσεις, αλλά θα πρέπει να σέβεται κτλ. Στον κύριο Μαρινάκη ήταν όλο πιο εξόφθαλμο να φύγει αυτή η ερώτηση, να πάμε παρακάτω στον Παναθηναϊκό και στην τιμωρία του και στον αποκλεισμό του από την Ευρώπη για οικονομικούς λόγους. Και όπως ο ίδιος ανέφερε, ότι σύντομα θα έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα ελέγχει καλύτερα οικονομικά τους συλλόγους. Θα ελέγχει τα σφάλματα διαχείρισης που γίνονται στους συλλόγους. Πρόκειται για ιδιωτικές εταιρείες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βασιλιάδης, που βρίσκονται σε κρίση και γενικώς προανήγγειλε αλλαγές στο συγκεκριμένο κομμάτι των ομάδων που οδηγούνται σε οριακό σημείο οικονομικά τουλάχιστον. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στα του ΠΑΟΚ, μια και πάμε για τον Λουτσέσκου. Αλήθεια είναι τώρα ότι μέρα παραμέρα υπάρχουν δηλώσεις του για διάφορα θέματα. Για τον ΠΑΟΚ, για τη ΣΤΑΟ, για την Εθνική Ρουμανίας, για παίχτες, για μεταγραφές. Τι πράγμα είναι αυτό? Εντάξει, εσύ πάει στη χώρα του, τον κυνηγάνε δημοσιογράφη, μιλάει. Εντάξει, δεν μιλάει όλο τον χρόνο. Ναι. Τι, συνέντευξη τύπου μόνο. Ναι, εμείς θα σταθούμε στην... Μπορεί να βγαίνει και σε κομμάτια, έτσι, γιατί οι συνεντεύξεις του δεν είναι πολύ μεγάλες. Δεν να θυμάσαι ο Μήνος τι είχε κάνει με τον Χάν. Το θυμάσαι αυτό? Όχι. Πέντε ερωτήσεις. Ωραία.
Ναι. Δευτέρα παίζει μία στην ΕΡΤ. Τρίτη την άλλη, εντάξει, η άλλη, Τετάρτη η άλλη. Σε όλα αυτά τα πλάνα υπάρχει ένα σκύλος από πίσω. Πέμπτη ο σκύλος πάλι. Και Παρασκευή φεύγει ο σκύλος. Πέσα για τον Πάο. Θεός! Θεός! Λοιπόν, έχει πει πολλά και διάφορα αυτές τις ημέρες που δεν ήμασταν κι εμείς εδώ. Μίλησε, άσκησε κριτική στον Τζίτζι Μπεκάλι, τον αγαπημένο της εκπομπής Τζίτζι Μπεκάλι, για την παρεμβατικότητά του στην ομάδα της ΤΕΑΟΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί μια ομάδα να λειτουργήσει όταν ο ιδιοκτήτης της ομάδας θέλει τόσο πολύ να ελέγχει τον προπονητή, να ελέγχει και την ομάδα. Μίλησε για τους προπονητές που τον ενέπνευσαν και άλλαξαν πορεία στο ποδόσφαιρο της Ρουμανίας, αλλά να πάμε στα δικά μας, αυτά που αφορούν τον ΠΑΟΚ. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής ότι πρέπει να περάσουμε βασιλεία η Άγιαξ. Είναι ένας από τους πρώτους μεγάλους στόχους που έχει τεθεί. Είμαι σίγουρος για βασιλεία, να ξέρετε. Ακόμα και τον Μπαλάκι βαρέθηκε το Άγιαξ ΠΑΟΚ. Το βαρέθηκε. Να ξέρετε. Θα βγει βασιλεία ΠΑΟΚ, είναι ξεκάθαρο. Και έχουν 13 διεθνείς αυτοί. Θα τραυματιστούν και 2-3 στο Μουντιάλ. Εγώ γιατί βλέπω Άγιαξ πάλι. Νομίζω καλοκαίρι, ευρωπαϊκό καλοκαίρι χωρίς Άγιαξ δεν είναι. Άσε τώρα, Άγιαξ κοστίζει ακριβά η εκδρομή. Πάμε εκεί στη Βασιλεία. Ναι, ναι. Χωριό. Η Ελβετία φτηνή. Ναι. Λοιπόν, επέμεινε πάνω σε αυτό που είχε πει για τις μεταγραφικές κινήσεις και σε εμάς ότι θα γίνουν 3 με 4 μεταγραφικές κινήσεις. Είναι η καρδίτσα της Ελβετίας είναι εκείνη. Έχεις μείνει στην Ελβετία. Σύντομα. 19 Ιουνίου θα μάθουμε. Δεν παίζει και ο Μάρκος ο Δημήτρης. Λοιπόν, ενώ έχει κάνει και ξεχωριστή αναφορά στην απόκτηση επιθετικού, ότι θα αποκτηθεί ένας παίκτης που θα προορίζεται για συμπληρωματικό ρόλο, αποτελώντας ουσιαστικά την αλλαγή του Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς, θέλουμε να αποκτήσουμε έναν τέτοιο επιθετικό, έναν τέτοιο φορ ως αλλαγή, ως backup του Πρίγιοβιτς. Αυτό κάποια στιγμή το είχαμε αναφέρει, τώρα το λέει και πολύ επίσημα ο Λουτσέσκου και ίσως να ρίχνει λίγο τον πύχη των προσδοκιών που είχαν όλοι ότι θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Ο Πούκι είναι δεύτερος, δεν είναι για πρώτος. Από πού και ως που την είχαμε αυτή την προσδοκία. Ότι θα κάνει ο ΠΑΟΚ 3-4 πολύ καλές μεταγραφές, άρα... Όχι, στου φόρου είναι συμπληρωματική. Συμπληρωματική εννοώντας βέβαια ότι αν θα παίξω τώρα με τη Βασιλεία θα παίζει, θα μπορεί να παίξει. Δεν θα είναι κανένας με ένα πόδι. Πάντως, τώρα που είπες για 3 με 4 μεταγραφικές κινήσεις καλές, λέει ο Λουτσέσκο ότι θα γίνουν αυτές οι κινήσεις, αλλά δεν προορίζονται άμεσα για τη βασική ενδεκάδα του δικεφάλου. Δηλαδή, ναι, μεν θα ενισχυθεί, αλλά αυτό το οποίο του αρέσει και το εφαρμόζει ο Λουτσέσκο είναι η σταδιακή ενσωμάτωση, είναι αυτή η ισορροπία που ψάχνει στις γραμμές του, που ψάχνει μέσα στην ομάδα και κατόπιν σιγά-σιγά να αναπροσθέτει κομμάτια, να κάνει αλλαγές πάνω σε αυτό το πλάνο το οποίο θέλει να χτίσει. Οπότε, αν πάρει τον Βέρμουν, δηλαδή, λες το καλοκαίρι να μην ξεκινήσει με Μαωρίτσιο Βέρμουν στο. Ξεκάθαρα θα ξεκινήσει. Λέω τώρα. Αναλόγως και σε τι κατάσταση θα είναι αυτός που θα πει. Καλός αθλητής. Ρε, παιδιά, ξαναδέ τον τελικό. Ο Κάνιας τι έχει κάνει. Τι να πω, έχει πάρει κάτι, το πάρει είναι παρεξηγήσιμο. Είναι απίστευτο. Έχει σκυλιάσει. Που κάνει, ναι. Ναι, ναι. Είναι παντού ο Κάνιας. Λες και βάλθηκε να μας πει είστε άμπαλοι. Εσύ μου εξεφωνίζετε. Όχι, φίλε, γιατί. Αλλά να έχει και μια διάρκεια. Αυτό ακριβώς. Μα δεν σου είπε κανείς να φύγει ο Κάνιας. Άσχετο αν δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είχε κάνει τα πάντα πολύ καλά. Κάνιας απλά είναι δευτεροτρίτος ρόλος. Γυάλιζε το μάτι του. Δηλαδή ήταν ο ορισμός του παίχτη για μεγάλα μάτσα. Μπράβο του. Πάντως ο Λουτσέσκου μίλησε και για τον Κλάουντιο Κεσέρου, τον θυμάστε έτσι. Ναι, ναι. Κάποια στιγμή είχε παίξει έντονα στη μεταγραφική επικαιρότητα του δικεφάλου. Ανέφερε ο προπονητής ότι ο Κεσέρου ήταν στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ προτού πάω εγώ στην ομάδα. Είναι και τώρα, αλλά στην επίθεση υπάρχει ο Πρίγιοβιτς που είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα και από οικονομικής άποψης, οπότε η νέα επιλογή για τη συγκεκριμένη θέση θα έρθει για αλλαγή. Πάνω σε αυτό που λέγαμε για τη θέση του ΦΟΡ. Βέβαια, πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με Πρίγιοβιτς, γιατί το καλοκαίρι μπορεί να είναι απρόβλεπτο. Έχει μπροστά του το Μουντιάλ, βρίσκεται στην Αυστρία για προετοιμασία. Ελένη, μας δούμε τι θα γίνει με τους 26 δανεικούς σε πρώτη φάση, που δεν ξέρουν πού πάνε και πού έρχονται. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Αλλά επειδή πρέπει να βάλεις μέσα, να έχεις κατά νου και το απρόβλεπτο των μεταγραφών και των προτάσεων που μπορεί να σκάσουν οποιαδήποτε στιγμή, το βάζω στη συζήτησή μας. Λοιπόν, αυτά από τον. Πάμε στο Χατσερίδη. Λουτσέσκου, ο Χατσερίδης. Που είναι το πρόσωπο εδώ και πολλές ημέρες, το οποίο απασχολεί τον ΠΑΟΚ, δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά ο Γιώργος Σαββίδης έχει ένα σερί
αναρτήσεων με το νούμερο 34. Νομίζω ότι το μόνο που και δεν αφορά τον Αντετοκούνμπο, όπως έγραψε ένας φίλος. Να τον ανακοινώσει ο Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος τις τελευταίες μέρες ανεβάζει πολύ συχνά το νούμερο 34. Σαν να έχει βάλει αντίστροφη μέτρηση. Αντίστροφη μέτρηση ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα είναι πολύ κρίσιμη, είναι πολύ σημαντική για εξελίξεις που θα δρομολογηθούν. Ο Χατσερίδης, ο οποίος έκλεισε οριστικά τον κύκλο της Δυναμό Κιέβου, υπάρχει πρόταση, είναι δεδομένο από τον ΠΑΟΚ στα χέρια του κεντρικού αμυντικού. Μένει να δούμε αν και εφόσον οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν σε όλα, γιατί είδαμε και την περίπτωση Σύρνα, που τελευταία στιγμή οδηγήθηκε σε ναυάγιο, ενώ είχαν συμφωνήσει για 1+1. Οπότε, επειδή όλα είναι απρόβλεπτα στις μεταγραφές, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όλα δείχνουν γάμο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δηλαδή, και αν έρθει ο Χατσερίδης στο ΠΑΟΚ, Βασιλεία παίζει Βαρέλα Κρέσπο, αυτό λέει. Σύμφωνα με τον Λουτσέσκο, ο οποίος θέλει να ενσωματώσει τις μεταγραφές του σταδιακά, μάλλον παίζει Κρέσπο Βαρέλα. Απαράδεκτο μήνυμα του φίλου, απαράδεκτο. Μήπως εννοεί ότι ο Χατσερίδης στρίβει όπως το 34 της Λιούμπολης. Ντροπή σου. Το οποίο είναι διπλό, εντάξει, είναι με φυσούλα. Ναι, ντροπή στο φίλο. Για όσους δεν έχουν εικόνα πώς είναι το 34. Παρομοιάζει τον ποδοσφαιριστή με λεωφόρο. Ντροπή σου, ντροπή σου. Ούτως ή άλλως είχε απαντήσει και ο Γιώργος Σαββίδης ναι. Στο Instagram. Θέλετε τον Χατσερίδη σε μια τσιουπαδική στο σελίδα και είχε πει 101%. Είναι φανατικός υποστηρικτής. 101%. Ναι, μα είναι να συμφωνήσουμε. Τον έχει συναντήσει κιόλας. Όχι, το πήγε εκεί πέρα στη Μαρπένσα, όπως λέγεται, στην προετοιμασία της Μαρπέγια. Μαρπέγια, Ισπανία. Ναι, πες σε ένα αεροδρόμιο. Ναι, όντως το Μιλάνο. Πήγε εκεί πέρα, ακολούθησε και ο Λούμπος Μίχελ. Ακολούθησε και αυτός. Υπήρχε μια κινητικότητα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Εφόσον εγκριθεί από την Επιτροπή Μεταγραφών, στην οποία συμμετέχει και ο προπονητής της ομάδας, θα προχωρήσει. Α, έχει Επιτροπή Μεταγραφών τώρα ο ΠΑΟΚ. Προφανώς. Νομίζω ότι μειώνονται τα στελέχη της μέρα με τη μέρα. Υπάρχει το σκάουτινγκ, υπάρχουν χίλια δυο τέλος πάντων. Να μας συνεννοηθούν μεταξύ τους. Μάλιστα. Ναι. Νομίζω και οι ξένοι το έχουν αντιληφθεί αυτό ότι υπάρχει επιτροπή μεταγραφών, τουλάχιστον διαβάζοντας κανείς τις αναφορές των Ουκρανών και των Ρώσων στην περίπτωση του Ντάριο Σύρνα, περιγράφουν λεπτομερώς τι ακριβώς έγινε με την άφιξη του Κροάτη στην Θεσσαλονίκη και του εκπροσώπου του. Έχει ρεπορτάζ σε Ρωσία, Ουκρανία, Κροατία για το πώς χάλασε τη ζουρνά. Ακριβώς, για το πώς οδηγήθηκε σε ένα βάγιο συγκεκριμένη υπόθεση. Λέει λοιπόν, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ότι ο Ντάριο Σερνά και ο εκπρόσωπος του, ο Νταμίρ Στίματς, έφτασαν στην Θεσσαλονίκη. Ο Στίματς. Στίματς, ναι, Νταμίρ Στίματς. Παίχτης ήταν αυτός. Στίματς, ναι. Στίματς, μπακ της Κροατίας. Ναι. Έφτασαν λοιπόν στη Θεσσαλονίκη για να διαπραγματευτούν τις τελευταίες λεπτομέρειες τους, λεπτομέρειες του συμβολέου με τον ΠΑΟΚ. Μιλούσαν για ένα συμβόλαιο 1+1, με προοπτική δηλαδή ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο. Όλα έδειχναν ότι είχαν τελειώσει, ότι την Πέμπτη, γιατί Τετάρτη αφήχθη, ο 36χρονος θα παρουσιαζόταν από τον ΠΑΟΚ, αλλά όπως συμβαίνει συχνά με πολλές μεταγραφές, γράφουν οι Ουκρανοί, η συμφωνία χάλασε την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή. Γιατί ο Σύρνα επέστρεψε στην Ουκρανία και όλα δείχνουν ότι δεν θα υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Τι ακριβώς όμως έγινε, τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη, γράφουν οι Ουκρανοί. Υπήρξε μία αλλαγή. Λένε οι Ουκρανοί. Ναι, υπήρξε μία αλλαγή στο πλάνο της δομής, στο πλάνο της λειτουργίας, αν θέλετε, του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου πρόσφερε στον Σύρνα ένα συγκεκριμένο ρόλο, ένα ρόλο αναπληρωματικού, αν θέλετε, δεξιού μπακ, κάτι το οποίο δεν άρεσε στον Κροάτη αμυντικό. Γιατί του προσέφερε κανείς νωρίτερα θέση βασικού. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσει κανείς πως ο Σύρνα ήταν επιλογή του αθλητικού διευθυντή Λούμπος Μίχελ. Κάτι λένε οι Ουκρανοί. Ναι, λένε οι Ουκρανοί. Κάτι το οποίο δεν άρεσε πάρα πολύ στο κλαμπ, δεδομένου ότι ο Λουτσέσκου έχει ονομαστεί, έχει οριστεί, αν θέλετε, ως το απόλυτο αφεντικό της μεταγραφικής πολιτικής του ΠΑΟΚ το φετινό καλοκαίρι. Δηλαδή, το έχει πει και ο Γιώργος Σαββίδης, το έχει γράψει Πολάκης, ότι ο στρατηγός σε όλες τις κινήσεις και αυτός ο οποίος πρέπει να ανάψει το πράσινο φως για να δρομολογηθούν εξελίξεις σε οποιαδήποτε περίπτωση, είναι ο Λουτσέσκου. Αυτό διαβάζουν εντός εισαγωγικών και οι Ουκρανοί, οι οποίοι λένε χαρακτηριστικά ότι ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, έδειξε δυσαρεστημένος με τη δουλειά του Λούμπος Μίχελ, γιατί φάνηκε να έχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων από τον προπονητή,
που υποτίθεται είναι ότι είναι ο στρατηγός στο πώς θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ με τα γραφικά. Αυτό ισχύει μέχρι τώρα και εντάξει τώρα ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Θα δούμε και στην πορεία. Έτσι λοιπόν ο 36χρονος επέστρεψε στην Ουκρανία χωρίς να υπογράψει κάποιο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και κάπως έτσι οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε ναυάγιο. Να παραμείνουμε στα μεταγραφικά και στο Πασχαλάκι, γιατί νομίζω ότι τις προηγούμενες δύο μέρες οι Πορτογάλοι ασχολούνται μόνο με τον Πασχαλάκι. Διαβάσαμε δηλώσεις και Αθήτη, είναι ο προπονητής τερματοφυλάκων του ΠΑΟΚ, ο οποίος μίλησε στην Πορτογαλία για τα προσόντα, τα αθλητικά προσόντα του Πασχαλάκι, για το πώς μπορεί και διαβάζει το παιχνίδι, για το ότι όντως ήρθε ως αναπληρωματικός στον ΠΑΟΚ, αλλά άρπαξε με νύχια και με δόντια την ευκαιρία του. Γενικώς οι Πορτογάλοι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Χθες υπήρχαν και δηλώσεις του Νούνο Ρέις, πρώην πράσινου, για τον Πασχαλάκι και το αν μπορεί να σταθεί στην Sporting Λισαβόνας. Δεν έχει γίνει κάποια κίνηση, αν θέλετε, αλλά προσπαθούν, γίνεται μια προσπάθεια από πλευράς Πορτογάλων για να διαβάσουν καλύτερα τον Πασχαλάκι, για να σκιαγραφίσουν το προφίλ του σε περίπτωση που ο Ρούι Πατρίσιο, είναι ο βασικός τερματοφύλακας ομάδας, προχωρήσει, αποχωρήσει μάλλον με μεταγραφή. Ακούγεται ότι η Νάπολη, ναι. Βάλει μια, δεν ενδιαφέρει, αλλά μόλις τώρα το είδα. Μου έχει εκτυπώσει έγγραφο για κυπριακό διαβατήριο. Ωραία. Εντάξει. Ελλάδα. Ελλάδα. Εκεί είναι το πράγμα που ξεκινάει από τη Θράκη και κατεβαίνει στη Σπάρτη και κάτι νησιά. Εντάξει. Ελλάδα. Ναι, Ελλάδα. Ελλάδα. Πάμε παρακάτω. Κυπριακό, έτσι. Ναι, Κυπριακό. Ναι, είμαι Ιωάν. Βρήκα και ένα Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Ναι, συγχαρητήρια. Πάμε παρακάτω. Σταύρο Σταύρου. Ναι. Λοιπόν, σε περίπτωση που ο Ρούι Πατρίσιο προχωρήσει με μεταγραφή στην Νάπολη, έτσι. Υπάρχει στο πλάνο ο Πασχαλάκης και γι' αυτό υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον για το τι ακριβώς έκανε στον ΠΑΟΚ, ποια είναι τα προτερήματα, ποια είναι τα λατώματά του, τι ακριβώς γίνεται. Υπάρχει και αναφορά ότι η ρήτρα του είναι στα 5 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα διαβάζουμε ότι και η Γαλατά Σαράι ενδιαφέρεται για τον Πασχαλάκη. Είχαμε τους Πορτογάλους, τώρα έχουμε και τους Τούρκους, που μιλούν για φλερτ της Γαλατά με τον Πασχαλάκη. Φαίνεται ότι κάνει γκέλ στο σύλλογο της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχει έτσι αναφορά στο βιογραφικό του. Γενικώς οι σιρήνες, οι μεταγραφικές σιρήνες γύρω από τον πορτιέρε του ΠΑΟΚ αυξάνονται, έτσι όλο ένα και αυξάνονται. Ελένη, επειδή είναι πολλά τα θέματα, πάρα πολλοί παίκτες, δανεικοί στην Ελλάδα, στο Ισραήλ, ο Σάμπο, να κάνουμε μια διακοπή. Ναι. Για να επιστρέψουμε και με ό,τι νεότερο υπάρχει και για τον Μπούκι και για όλους στη δεύτερη ώρα για την εκπομπή. Λοιπόν, τα λέμε και στην πορεία. FM γράφεται και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 54526 και για απαντήσεις σε αρκετά δικά σας μηνύματα. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Μια δουλειά την αφήνεις να κάνει, σου βγάζει ό,τι να είναι. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Μηνύματα δικά σας για αυτά που συζητάμε. Χωρίς deadline, χαιρέτα και τον Verblum, άμα του δώσεις άλλες δύο εβδομάδες. Λέει ο φίλος ότι χρειάζεται να μπει ένα όριο για να πιεστεί και ο ποδοσφαιριστής για να απαντήσει. Τώρα αυτά είναι αυτονόητα, προφανώς. Κάτι τέτοιο θα ισχύσει. Άλλος φίλος. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Πούκι να έρθει με προοπτική backup. Καλά, ο Πούκι το κόλλημά του δεν είναι το backup, ξε-backup. Είναι ότι ζητάει πάρα πολλά δεδομένα χρονική στιγμή για Πούκι. Είναι ελεύθερος, παίζει σε θέση που είναι εμπορική και ζητάει over 1 εκατομμύριο. Δεν είναι παίκτης για over 1 εκατομμύριο. Εντάξει. Είναι παίκτης 600-650.000, χοντρά-χοντρά. Μπορεί να τα πάρει από την ΕΚ. Ας τα πάρει από την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έχει Πούκι, ο Ανσαριφάρτη είναι τέτοιος παίκτης δηλαδή. Ως backup θα δεχόντουσαν να έρθουν παίκτες τύπου Κόντε και Γιουνές. Και του Κόντε παίζει. Και του Κόντε παίζει, έχει και συμπάθειες, αλλά ξέρω εγώ. Ο Κόντε έπαιζε πριν παίξει στα Γιάννηνα στη Γάμα Εθνική Ισπανίας. Και εσύ χρειάζεσαι φόρ για να παίξει προκριματικά Champions League. Ο Πούκι έχει και 50 διεθνείς συμμετοχές σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πόσους έχει πλάκα-πλάκα.
Ο Κουλούρης παραμένει για τρίτος ή πάει δανεικός. Τρεις χρειάζεσαι. Το ότι βγάλαμε τη χρονιά με δύο ήταν έγκλημα. Καλά που δεν είχαμε Ευρώπη. Λοιπόν, ναι, αυτά μέχρι τώρα τα μηνύματα. FM γράφεται κενό, αφήνεται μηνύματα στο 545-26. Όπου και έχει, περί την Εθνική Φιλανδίας, 62 συμμετοχές. Εντάξει. Και ψάχνουμε να δούμε τώρα τι συμμετοχές έχει σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Total results. Προχωράμε, σε λίγο θα πάμε στο μπάσκετ. Champions League 10 συμμετοχές. 9 συμμετοχές στα προκριματικά. 2 συμμετοχές Europa League. Αυτούς που τους παίξαμε, ρε. Α, σε ομίλους. 19 συμμετοχές Europa League προκριματικά. Έχει αρκετά. Δηλαδή, 10, 19, 21, 40. Σε όχι 40, 59. Ναι. Όχι, 40, λάθος. 40. 40 ευρωπαϊκές συμμετοχές έχει. Φίλος προβλέπει ότι να δεις που με τον Μπλουμ θα παίξουμε σεντερφόρ με Άγιαξ και Βασιλεία. Καλά δεν είναι απίθανο, αν αποκριθεί ο Βέρμπλουμ. Γίνονται αυτά. Γιατί να μην γίνει, εντάξει, έχει παίξει, δεν ξέρει τη θέση. Φοβερό. Πάμε να επιστρέψουμε στην Ελένη για να κλείσουμε με ό,τι άλλο θέμα προκύπτει με διάφορους παίκτες που έχουν άμεση ή έμεση σχέση με τον ΠΑΟΚ. Γιατί και ο Σάμπο παίκτης του ΠΑΟΚ είναι, ο Πέλκας φυσικά είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Μιστακίδης και ο Κάτσε είναι παίκτες του ΠΑΟΚ. Γενικά ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, πάνω από 50 συμβόλαια πρέπει να έχει. Ελένη. Χαίρετε και πάλι. Αυτό το οποίο δεν σημειώσαμε πριν στον προπονητή, γιατί δημιουργήθηκε θέμα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ήρθε από την Αίγυπτο. Υπήρχαν σενάρια από την Αίγυπτο για πρόταση, για ενδιαφέρον, για φλερτ, όπως θέλετε πείτε το, της Αλ Αχλή με τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Ότι καλοβλέπουν την περίπτωση του Ρουμάνου προκειμένου να αναλάβει τα ενία της ομάδας. Υπήρχε και μια δήλωση του Κυριάκου στα Αιγυπτιακά ΜΜΕ ότι δεν έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση. Αυτό το οποίο ξέρουμε και μπορώ να σας πω είναι ότι ΠΑΟΚ και Ράσβαν Λουτσέσκου θα συνεχίσουν μαζί. Αυτή η διάθεση υπάρχει. Χρειάστηκε να τοποθετηθεί. Ξέρεις τι γίνεται με αυτό το θέμα. Άμα κάνεις ένα γκάλωπ στην Ελλάδα, ναι. Στην Ελλάδα τώρα όπως λέω, οι μισοί ξέρουν ότι, ή πιστεύουν ότι υπάρχει θέμα Λουτσέσκου και ότι ακόμα δεν έχει ανανεώσει με τον ΠΑΟΚ. Για κάποιο λόγο. Δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει συμβόλαιο. Δύο συνένα ήταν. Δηλαδή έχει περάσει ένα μήνυμα ότι θα συζητήσει, είναι μια εκκρεμότητα, δεν έχει συμβόλαιο. Και γι' αυτό δημιουργείται συνέχεια κάθε μέρα παραμέρα ότι κάποιος θέλει τον Λουτσέσκου. Ναι, ενώ και ο ίδιος το έχει κάνει, νομίζω το έχει αφήσει. Ναι, έχει υποθεί από τον ίδιο. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια εκδήλωση, να πάρει το στυλό, να υπογράφει και να το καταλάβουν όλοι ότι έχει συμβόλαιο. Ακόμη και το πώς επέμεναν στις ερωτήσεις τους οι Αιγύπτιοι, γιατί μιλάει ο Λουτσέσκου και του λέει ότι όχι, θα μείνω στον ΠΑΟΚ, έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, πρόθεσή μου είναι να φτάσω ακόμη ψηλότερα με τον ΠΑΟΚ, διαψεύδοντας βεβαίως το θέμα και την πρόταση της Αλ Αχλή και τα όσα ακούγονται και γράφονται, και ρωτάει ο δημοσιογράφος, δηλαδή κάποια στιγμή δεν θα σας ενδιέφερε να προπονήσετε? Και απαντάει ο Λουτσέσκου ότι δεν μπορώ να σας πω, στο ποδόσφαιρο όλα είναι πιθανά, δεν ξέρω τι θα συμβεί αύριο μεθαύριο, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι προπονητής στον ΠΑΟΚ, θέλω να παραμείνω, θέλω να βοηθήσω στο χτίσιμο της ομάδας και να πετύχουμε πολλά περισσότερα από όσα πετύχαμε φέτος. Το αναφέρω μιας και μιλούσαμε για μεταγραφικά, ενώ δημιουργήθηκε ένα θέμα με τον προπονητή, το οποίο βεβαίως έκλεισε άμεσα και από τον υπεύθυνο επικοινωνίας και από τις δηλώσεις του Λουτσέσκου. Ο Παναθηναϊκός γιατί βιάζεται για τον Κάτσε και τον Μιστακίδη μέχρι τέλη του μήνα για να ισχύσει τη μορία του να κάνει τις κινήσεις, μετά θα έχει απαγόρευση και με τον Μιστακίδη δεν είναι, νομίζω μπορεί να πάρει απάντηση. Νομίζω... Ο Μιστακίδης θα ξεκινήσει.
Ναι, ο Μιστακίδης θέλει να ξεκινήσει, θέλει να παραμείνει. Ναι, μεν ήταν μια καλή παρένθεση ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι ο Παναθηναϊκός, γιατί πήρε το χρόνο, ήταν μετά από τραυματισμό, αλλά είναι ξεκάθαρο πως επιθυμεί να παραμείνει στο ΠΑΟΚ, να επιστρέψει και να έχει τη δική του ευκαιρία. Τώρα ο Παναθηναϊκός θέλει να τον κρατήσει και αυτόν και τον Κάτσε. Ακούστηκε και για Δελγιανίδη. Γενικώς ψάχνονται με αρκετούς ποδοσφαιριστές που ανήκουν στον ΠΑΟΚ. Αν με ρωτάτε, νομίζω ότι του Κάτσε μοιάζει πιο ζεστό, πιο εφικτό στην παρούσα φάση. Βεβαίως και ο Κάτσε θα μιλήσει με τον ατζέντη του, θέλει να δει και ο ΠΑΟΚ πώς βλέπει την περίπτωσή του, αν και εφόσον δεν υπάρχει ενδεχόμενο να μείνει και να παίξει, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για εκείνον, τότε θα εξετάσει τι του προσφέρει ο Παναθηναϊκός, τι μπορεί να του δώσει ο Παναθηναϊκός και κατόπιν να αποφασίσει. Υπάρχει και η προοπτική του εξωτερικού που γυροφέρνει στο μυαλό του, αλλά ακόμη είναι νωρίς για αποφάσεις. Νωρίς και για τον Κάτσε, νωρίς και για τον Μιστακίδη. Πάντως όλοι αυτοί, όλοι, ο Σάμπο, ο Κάτσε, ο Ζάιρο που γράφει ένας φίλος εδώ, προφανώς είναι υποχρεωμένοι 19 Ιουνίου να είναι εδώ. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Και άμα εμφανιστούν καμιά εξεταριά στην προπόνηση, τι τους κάνει. Και δεν έχει πάει κανείς πουθενά. Αρκετούς θα δούμε. Αρκετούς θα δούμε. Νομίζω ότι σταδιακά μέσα στο καλοκαίρι θα υπάρχει ένα ξεσκαρτάρισμα. Στην πρώτη προπόνηση θα δούμε αρκετούς. Στην πρώτη προπόνηση θα δούμε και τον Πέδρο Ενρίκε, ο οποίος βιάζεται, έτσι, είναι ανυπόμονος για να επιστρέψει. Ας μην κρυβόμαστε για τον Ενρίκε. Έφυγε με αυτός μισή... θα δώσει την πρόκληση στους ομίλους. Έφυγε με μισή καρδιά από τον ΠΑΟΚ 31 Αυγούστου. Ναι, μεν ήρθε η πρόταση, ναι, μεν υπήρχε το Champions League από την Καραμπάχ, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι ήθελε να μείνει και το πρώτο διάστημα έλεγε πόσο καλά ήταν στον ΠΑΟΚ, πόσο πολύ θέλει να επιστρέψει μόλις ολοκληρωθεί ο δανεισμός του, σε σημείο που ενόχλησε. Παρεξηγήθηκε. Ναι. Παρεξηγήθηκε και αναγκάστηκε να ρίξει τους τόνους. Ευχαρίστησε την ομάδα της Καραμπάχ, έβαλε και στο προφίλ του τα ασπρόμαυρα, βάζοντας μια φωτογραφία με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αυτό είναι... το είχε έτοιμο και απλά πάτησε την κοινοποίηση. αλλαγή προφίλ φωτογραφίας. Ναι, και περιμένει με την σειρά του στο ακουστικό για να έρθει στην πρώτη προπόνηση και βεβαίως να παλέψει για μια θέση στο ρόστερ. Δεν θα είναι εύκολη φέτος η κατάσταση για τους δανεικούς, για τους ήδη υπάρχοντες ποδοσφαιριστές. Είναι δύσκολη, είναι περίπλοκη. Νομίζω ότι ο Ράσβαν Λουτσέσκου καλείται να πάρει πολλές και δύσκολες αποφάσεις. Ο Λουτσέσκου θα πάρει αποφάσεις. 3-4 θα του κάνουν. Οι άλλοι 20 τι θα κάνουν. Ναι. Είναι, θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι και ο ΜΑΚ αν... Θα ανακοινώσει αποστολή για την Ολλανδία. Θα είναι μερικοί μέσα. Όλοι οι υπόλοιποι που θα περισσέψουν. Ναι. Βάλε και τις μεταγραφές, βάλε και τους δανεικούς, βάλε και το ρόστερ που υπάρχει. Και ο ΜΑΚ, ας πούμε, περιμένει αντίστοιχα στο ακουστικό του. Αλλά νομίζω ότι για τον ΜΑΚ είναι πιο ξεκάθαρο ότι είναι πιο δύσκολο να συνεχίσει στο... Ο Σάμπο που θέλει να πάει, που δεν θέλει να μείνει στο Ισραήλ. Ενώ η Μπεϊτάρ τον θέλει. Ο Σάμπο είναι μια δύσκολη περίπτωση ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, γιατί ενώ έδειχνε πως υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε εκείνον και στην Μπεϊτάρ, υπάρχει διάθεση και από τον ΠΑΟΚ και από την Μπεϊτάρ να φτάσουν σε συμφωνία. Ναι, να βάλει την οψιόν η Μπεϊτάρ και αυτός λέει όχι. Να καταβάλει την οψιόν, ξαφνικά ρίχνει βόμβα μετά τον τελικό κυπέλλο. Σε 5 θέσεις έπαιξε στην Μπεϊτάρ ο Σάμπο που τον κορυδεύεται. Νομίζω περισσότερο δεξί μπακ, δεξί εξτρέμ στο τελικό, αμυντικό χαφ, επιθετικό χαφ. Ναι, ισχύει αυτό. Ο Σάμπο έχει στοιχεία, καρδιά δεν έχει. Ναι. Δεν είναι ότι δεν ήταν. Δηλαδή με την Τρνάβα όταν παίξαμε, στην Τούμπα μέσα ειδικά, είχαμε θέματα με τον Σάμπο. Εκεί ήταν αρχηγός γι' αυτό. Ναι. Και μετά τον τελικό κυπέλλου λοιπόν στο Ισραήλ, τους λέει ο Σάμπο, σας ευχαριστώ για τη συνεργασία, αλλά την επόμενη σεζόν δεν θα είμαι εδώ. Και γίνεται θέμα βεβαίως αυτή η δήλωσή του στο Ισραήλ, γιατί εκείνο το οποίο γνώριζαν και είχαν σαν αίσθηση ότι θα παραμείνει. Είναι ότι θα παραμείνει, ότι υπάρχει διάθεση και από εκείνον και από την Μπεϊτάρ για να παραμείνει και μάλιστα να καταβληθεί ένα συγκεκριμένο ποσό στον ΠΑΟΚ μέχρι αρχές Ιουνίου για να ενεργοποιηθεί και η συμφωνία. Αλλά ξαφνικά έχουμε ανατροπή δεδομένων με έναν Σάμπο να αποχαιρετά την Μπεϊτάρ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά γιατί στην παρούσα φάση στον αέρα βρίσκεται η μεταγραφή του, έτσι. Και οι Τούρκοι, εντάξει, για τον Πέλκα
φάνηκε από τις προηγούμενες μέρες ότι τους φαίνονται πολλά τα 6-7 εκατομμύρια της ρήτρας. Τα 7 εκατομμύρια. Γιατί εκεί έπρεπε να φτάσουν. Όταν έχουν ως εναλλακτική έναν παίκτη με τη μορφή δανεισμού και αναφερόμαστε βεβαίως στον Κλάσεν της Everton, νομίζω ότι απορρίπτουν. Α, να τον αποκτήσουν ως δανεικό. Ναι. Και μάλιστα αναφέρουν οι Τούρκοι ότι ακόμη και η Everton είναι θετική στο να παραχωρήσει δανεικό στην Μπεσίκτας τον Ολλανδό μέσο. Οπότε από τα 7 εκατομμύρια που πρέπει να δοθούν για να σπάσει η ρήτρα του Πέλκα στην περίπτωση του δανεισμού ενός παίκτη, νομίζω ότι θα πάνε στην εύκολη λύση που είναι θα δούμε, ο δανεισμός. Θα δούμε, τουλάχιστον αυτό γράφουν και σημειώνουν σήμερα, έτσι. Ωραία. Ελένη, ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Φίλος μας γράφει για τον Πούκι και μας γράφει από τη Φιλανδία ο φίλος. Αφού μας ακούνε παντού, ρε φίλε. Ζω στη Φιλανδία, λέει. Τον έχω δει, ξέρω και το πρωτάθλημα στη Δανία. Ο Πούκι είναι τρομερή επιλογή. Μάλλον πιο κοντά στα θέλω του Λουτσέσκου. Στυλ Μπέργκ γράφει. Θα προσέφερε εύκολα στην Ελλάδα. Απλά έτσι όπως τον ξέρω, δεν παίζει να δεχτεί εύκολα να έρθει αναπληρωματικός. Να σου πω, Δημήτρη, 28 είναι ο Πούκι. Mm-hmm. 28. Αν πάρει δηλαδή 800 χιλιάρικα από κάπου, θα ρωτήσει αν θα είναι βασικός ή αναπληρωματικός. Δεν ξέρω αυτές οι συζητήσεις πώς γίνονται. Ξέρω εγώ, θα σου πω εγώ. Γιατί άμα είναι να τον πάρει ο ΠΑΟΚ, θα του πει ότι θα είσαι αναπληρωματικός. Όχι, βέβαια. Ούτε βασικός. Έλα, εδώ υπάρχει ανταγωνισμός, είναι μεγάλη ομάδα. Champions League παίζουμε. Τα λεφτά θα τα πάρεις την ώρα σου, τα πρίμη είναι μεγάλα. Αυτό το λες σε που δεν θες να τον πάρεις. Ε? Αυτό το λες σε κάποιον που δεν θες να τον πάρεις. Ναι. Σε αυτό που θες, θα του πεις ότι θα είσαι από εσένα θα ξεκινάω την δεκάδα. Όχι, δεν θα του πεις ούτε αυτό. Υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει ένας κορμός. Εδώ πήραμε τον double. Ωραία. Δεν είναι εύκολο να μπει στο group αυτό. Θα πρέπει να ματώσεις. Τα λεφτά είναι καλά, δεν μπορεί να τα βρεις πουθενά. Βέβαια, για να τον ψήσεις τον άλλο, θα πεις και κανένα παπά. Άμα τον θέλεις. Όταν πληρώνεις με scratch. Όταν πληρώνεις κανονικά, δεν θα πεις παπά. Θα είσαι τεχνοκράτης. Αδερφέ, εδώ είμαστε. Υπάρχει ένα group ισχυρό. Θα κάνουμε λίγες ποιοτικές προσθήκες. Θεωρούμε ότι εσύ είσαι μία από αυτές. Έλα να πάρεις τα λεφτά σου. Ωραία, αλλά υπάρχει ανταγωνισμός. Θα πρέπει να τα δικαιολογήσεις. Και εμείς είμαστε υπόλογοι σε ένα μεγάλο μέτοχο ο οποίος πληρώνει πόσα λεφτά. Ωραία. Έτσι μιλάς. Ο φίλος συμπληρώνει ότι το παιδί ψάχνει κάπου να είναι star και φυσικά να τα πάρει χοντρά. Το ρίσκο με αυτούς είναι πως πάντα υπάρχει ένα θέμα προσαρμογής. Δεν υπήρχε κανένα θέμα προσαρμογής του Πούκη που είναι από τη... έχει αλλάξει 74 ομάδες και χώρες από την μέρα που ξεκίνησε. Mm-hmm. Έχει παίξει και η Ισπανία, έχει παίξει η Μεσογειακή ομάδα, η Σεβίλη έχει παίξει. Ο 164 ρωτάει αν δεν θα ήταν πιο λογικό να μοιραστούν όλοι αυτοί οι ιδανικοί σε ελληνικές ομάδες. Ξέρετε τι συμβόλαια έχουν αυτοί οι ιδανικοί που δεν μπορεί να πληρώσει καμία ελληνική ομάδα, αδερφέ. Δηλαδή θα χρεωθεί όλο ο προϋπολογισμός του ΠΑΟΚ. Σου λέει ότι στον Ατρόμητο έπιασαν οι δανεισμοί. Ναι, ρε φίλε, ο Ατρόμητος δεν πληρώνει τα συμβόλαια των παικτών. Ο ΠΑΟΚ τα πληρώνει. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει σχεδόν 350 του Γάρτα, 120 του Γιαννούλη και καμιά 250 του Χατζησαΐα, συν το φόρο. 1 εκατομμύριο πλάς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με τα μπασκετικά. Πάει, χτυπάει τα τουάζ ο άλλος. Κάριους is a legend. Και έχει τα στέρια προφανώς από τους τίτλους της Real. Φίλε 903, κανείς δεν έχει ενεργό ρόλο δίπλα στο συγκεκριμένο κύριο. Είναι μια οντότητα ξεχωριστή. Δεν αφήνει να έχει κανείς ενεργό ρόλο. Κάποτε θα αποδειχτούν όλα αυτά, αλλά να κάνουμε τους γραφικούς μόνοι μας λίγο δύσκολα. Τέλος πάντων, μπάσκετ έχει σήμερα το μεγάλο τμήμα του συλλόγου. Αυτό που αν είχε λεφτά θα έπαιζε Ευρωλίγκα και θα Final Four κάθε χρόνο. Η βαριά φανέλα του συλλόγου. Έχουμε τον υπεύθυνο. Μοσχοβίτη. Κάποιος πρέπει να καλέσει Μοσχοβίτη, παιδιά. Έχουμε υπεύθυνο σε αυτό το project. Σε αυτό το concept. Είναι το παιδί μας. Το μπασκετικός ήταν όταν το γνωρίσαμε από τη σχολή. Στο Σβοστοχώρι έπαιζε μπάσκετ, τριμποντάκιας, ασώδιο έπαιζε. Μπασκετική φάτσα καθαρά, δηλαδή δεν τίθεται θέμα. Αν έχει ξυπνήσει, γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα, είναι το ζώδιο του τέτοιο. Όλοι οι παρθένοι έχουμε προβλήματα με το συγκεκριμένο πράγμα, με το ξύπνημα. Δυσκολευτήκαμε και σήμερα να σηκωθούμε και εμείς.
Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στις 6.30 στο ΠΑΟΚ Sports Arena, το μεγαλύτερο ιδιόκτητο κλειστό γήπεδο της χώρας. Μαζί μας είναι ο υπεύθυνος του τμήματος για το ΠΑΟΚ 24, ο Νίκος Μοσχοβίτης, ο οποίος θα μας πει πώς θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ και θα σπάσει το αίτητο του Παναθηναϊκού σήμερα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί το είχε αγανάξει πριν. Τι ξέρει αυτό. Του χαίρομαι πραγματικά. Οι μπασκετικοί διαιτητές είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Δεν είναι καθηγητές, ρε φίλε. Δεν είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει στον πλανήτη Γη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι η Χούτου και η Τούτσι στη Ρουάντα που σφάζονται 15.000 τη μέρα. Είναι η Αργιανή δεύτερη. Και μετά είναι αυτή. Ναι. Ωραία. Και είναι ο τρόπος θέλεις, που κάθε φορά, αν μιλήσει η Ρησία, εκτίθεσαι. Δηλαδή τώρα εμείς μπορούμε να κάνουμε κουβέντα για τη Ρησία και να σου πει άλλος κάτσε ρε φίλε. Έχανε 20 στο ένα όλη την ώρα και στο άλλο έχασε 17. Ναι, έχανε όλη την ώρα γιατί στο δεύτερο δεκάλεπτο και στα δύο με πετσοκόψανε. Επαναλαμβάνω για να μην θεωρηθώ γραφικός, δεν πιστεύω ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό στο Όρκα. Όχι, ούτε και εγώ. Ό,τι και να γινότανε. Γιατί είναι πολύ μεγάλη ομάδα στον μπάσκετ ο Παναθηναϊκός. Συμφωνώ. Ωραία. Συμφωνώ. Ναι, και πολύ δυνατή αυτή δεν είναι μόνο η ιστορία της, είναι και το ρόστερ της. Εντάξει. Έτσι, μαζί σου. Δεν απλά μπορώ. Στο δεύτερο παιχνίδι που κάτι πήγες να κάνεις, δηλαδή δεν έκανες ρε παιδί μου 18 λάθη όπως έκανες το πρώτο, έκανες 8-9, δεν θυμάμαι ναι. Πόσο το νούμερο. Ναι. Θα το διεκδικούσες στο τέλος λέω εγώ. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν θα σε καμιά έτσι τρελή μέρα να πεις ότι... Μαζί σου. Τέλος πάντων. Και πάνε αυτοί και μου κάνουν 24-5 βολές, οι δύο βολές οι δικές μας τελευταία φάση στον ΚΟΣ, αν θυμάμαι εσύ. Καλά. 24-7, μην κλέβεις και δύο. Ναι, είχαμε 7, τέλος πάντων. Ναι. Στην αρχή του δευτερού ημιχρόνου, του δευτερού δεκαλέπτου, ωραία, έχω 4 φάουλ στο 1.30, τα δύο αόρατα. Έτσι. Αόρατα. Ναι. Ειδικά του Τζάκσον, δεν ναι. Τι έκανε, τον ακούμπησε η ρόγα. Έχεις να σου στείλω του Τζάκσον το βίντεο, γιατί τα έχω κόψει. Να σου στείλω. Θα σου στείλω. Να δεις τη φάουλ έχει δώσει στο Βουγιούκα. Ωραία. Ναι. Και να είσαι ήρεμος, να βλέπεις την τηλεόραση και να πηγαίνει το αίμα, να πηγαίνουν οι σφιγμοί στο 800 κατευθείαν. Όχι, όχι. Πλέον υπάρχει εμπειρία. Όπως έχεις καταλάβει, μιλήσατε και με τον προπονητή την προηγούμενη εβδομάδα, μετά τα μάτια με την ΑΕΚ. Mm. Όπως έχεις καταλάβει, οι περισσότεροι πλέον ξέρουν πάνω κάτω τι γίνεται. Οπότε ξεφεύγουν οι αντιδράσεις μόνο όταν ξεφύγει εντελώς το πράγμα και από τους διαιτητές. Καταλαβες. Mm. Στην προκειμένη, ήταν μέσα στο πλαίσιο που περιμένουν όλοι. Ναι, να γίνει δεν δουλειά. Μπορώ όμως να έχω ωραία τον. Πώς το λένε, να κάνω scouting report για τους διαιτητές. Είμαι προπονητής και λέω με παίζει ο Παναγιώτου. Πώς το λένε αυτό, Παναγιώτου. Παναγιώτου, ναι. Ο Παναγιώτου, ο Παναγιώτου ο Μάνος... από τους 6 που έχουν σφυρίξει μέχρι τώρα ήταν ο καλύτερος. Φαντάσου. Και αυτό είναι πραγματικά τρομερό για τους άλλους 5. Ναι. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής, ότι άσε με να παίξω. Άσε με να παίξω, δεν θα κερδίσω. Έτσι κι αλλιώς κατά 95% θα κερδίσω, ναι. Άσε με να το παίξω. Μην απορρίζει εδώ. Καλά, σήμερα μα έρθω, το σκέφτομαι, το μελετάω με τον κολλητό. Αν θα έρθω. Ναι, γιατί έλα, γούρι, ενδεχόμενο να ξεφτυλιστούμε. Να τον κάνω το βήμα, γιατί από εκεί που είμαι είναι ένα βήμα να μπω. Δεν είναι δηλαδή πολύ. Μια δύο φορές το σκέφτηκα. Ναι. Και είναι και 5.000, πάντα μαζεύω τώρα. Και θα πρέπει να τα πληρώσω άμα το κάνω εγώ. Δεν θα πληρώσει ΚΑΕ. Κατάλαβες. Κατάλληλο, δεν είναι είσοδος ο παδού. Πόσο είναι. Ναι, κάπου τόσο εδώ, κάπου τόσο εδώ. Άμα είναι κάποια εταιρεία και μας ακούει. Και θέλει να χορηγήσει. Θέλει να λάβει χορηγία. Θέλει να χορηγήσει την μπούκα μου στο παλατάκι. Εντάξει. Δεν τα υιοθετούμε αυτά. Δεν τα υιοθετούμε. Όχι, εγώ ρε, ατομικά. Χορηγώ είμαι, ξέρω εγώ, η Big Win και δίνω στοίχημα. Θα μπει ο Κόλκας 1,80. Δεν θα μπει 1,97. Ωραία. Και να μπει χορηγία. Ωραία, να δώσουμε και το τάλιρο. Μετά μην χρεώσουμε και την ΚΑΕ. Εντάξει. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα κάποιος μας ακούει να ξέρουν ότι, επειδή μπορεί και να παρεξηγηθούμε, εννοείται ότι δεν λέμε ότι αν ο ΠΑΟΚ είχε, ξέρω εγώ, 50-50 διαιτησία θα είχε κερδίσει δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ. Εννοείται, δεν λέμε αυτό το πράγμα. Απλά αυτό το 5% που μπορεί να έχει στα δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ να διεκδικήσει. Άσε μου να το διεκδικήσω. Δεν τον άφησε να το διεκδικήσει. Τέλος πάντων. Κοίτα, τώρα το σημερινό παιχνίδι έχει κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες. Ποιοι παίζουν βασικά, ποιοι είναι οι διαιτητές. Σήμερα είναι ο Καρακατσούνης. Ο Σόμος και ο Μαγκλογιάννης. Ο Σόμος. Άλλη μια καταπληκτική τριάδα. Ναι. Άλλη μια καταπληκτική τριάδα. Καρακατσούνης. Κοίτα, σήμερα η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς όλο αυτό το καιρό στο παραντάκι και νίκες έχει και καλύτερα παίζει. Απλά, εντάξει, τώρα αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο ο οποίος όπως και να το κάνουμε είναι άλλο επίπεδο, είναι σε καλή κατάσταση. Είναι πολύ έτοιμος. Εγώ λίγο ποντάριζα στα δύο πρώτα παιχνίδια ότι κάπου δεν θα είναι πολύ συγκεντρωμένο, ότι μπορεί να έχουν κάποια νεκρά διαστήματα στα οποία έχουν μπορείς να... Έχουν το κίνητο του αίτητου, ρε. Έχουν. Ναι.
Ναι, ναι. Και έχει καταφέρει ο Πασκουάλ και τους έχει όλους τους πρωτοκλασσάτους τους στην πρίζα. Κάτι το οποίο ας πούμε δεν γίνεται στον Ολυμπιακό. Για να πάρουμε έτσι παράδειγμα το στον άλλο ημιτελικό τι έγινε. Που ο Ολυμπιακός κέρδισε 20 πόντους, το παράτησε στο τέλος, με θαύμα ανοίξε τον Προμηθέα στο δεύτερο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ έτοιμος γι' αυτό. Έχει όλους τους παίκτες του πλήρως συγκεντρωμένους σε αυτό που έχουν να κάνουν στη σειρά με τον ΠΑΟ και φυσικά αυτό κάνει ακόμη πιο δύσκολη την έτσι κι αλλιώς δύσκολη αποστολή του ΠΑΟ. Στα δύο πρώτα παιχνίδια, επειδή πάνω κάτω είχαμε την ίδια εικόνα, έτσι, με λίγες διαφοροποιήσεις στο δεύτερο μάτς, ο ΠΑΟ είναι μια ομάδα την οποία πλέον την έχουμε δει όλη τη χρονιά. Ξέρουμε ότι τρέφεται, δημιουργεί και στα καλά της παιχνίδια. Όσα καλά παιχνίδια έχει κάνει, έχει την περιφέρειά της σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η αλήθεια είναι ότι στα δύο πρώτα μάτια του Παναθηναϊκού δεν το έχει καταφέρει αυτό. Δεν το έχει καταφέρει, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι αυτό που λέγαμε, πολύ έτοιμος να την αντιμετωπίσει. Έχει χαλάσει ό,τι παιχνίδι υπάρχει του Γκος. Και όταν λέω παιχνίδι, δεν εννοώ μόνο να βγει ο Γκος και να στάρει ένα τρίποντο. Τα διάφορα πράγματα που κάνει ο Γκος μέσα στο γήπεδο. Το Μαργαρίτη, ο οποίος είναι σημαντικός άξονας επίθεσης του ΠΑΟΚ, δεν τον έχουμε δει σε δύο πρώτα παιχνίδια. Και όταν τον έχουμε δει, γιατί δεν του έχει επιτραπεί να παίξει. Είναι αυτό που λέγαμε πριν για τις αποφάσεις των διαιτητών. Οπότε σήμερα σε αυτή τη φάση θα πρέπει κάπως να βρει έναν τρόπο να έχει μια λειτουργική περιφέρεια. Δηλαδή να μπορέσει να ανεβάσει το ενεργητικό του, να ανεβάσει τη δημιουργία του. Και φυσικά όσο μπορεί να περιορίσει τα λάθη. Στο πρώτο μάτς είδαμε ότι έμεινε πίσω από πολύ νωρίς, γιατί έκανε πολλά συνεχόμενα λάθη. Στο δεύτερο το βελτίωσε πολύ. Έκανε, νομίζω, τελείως το παιχνίδι με 9 λάθη που άκουσε το δεύτερο παιχνίδι. Αλλά δεν είχε καλή εκτέλεση. Δηλαδή ενώ βελτίωσε το κομμάτι της οργάνωσης και όλα αυτά, η εκτέλεσή του δεν ήταν στο επίπεδο που ήθελε για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι πάντως, με τον Η άμυνα, παρά τις 128 βολές σε ένα ημίχρονο, δεν ήταν, έριξε τους μέσους όρους του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν, δηλαδή, δεν ξέφυγε το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα, φετινός Παναθηναϊκός, πολύ ιδιαίτερη. Δηλαδή βασίζεται πάρα πολύ στην όρεξη του καλάθι και την ημέρα. Ο οποίος καλάθι όμως παίζει έναν τρόπο που δεν είμαστε πολύ συνηθισμένοι να το βλέπουμε. Δηλαδή παίζει πολύ αμερικάνικο μπάσκετ του Παναθηναϊκός φέτος. Δηλαδή ο καλάθι είναι πολύ γρήγορα. Με το που παίρνει το rebound το ίδιο είτε ο συμπαίκτης του, έχει στο πρώτο δευτερόλεπτο τη σκέψη να ορμήσει είτε στο καλάθι είτε να πασάρει σε κάτι που έχει φύγει από βιασμό. Από αυτό το πράγμα τρέφεται πάρα πολύ Παναθηναϊκός, και επειδή έχει και πάρα πολύ αθλητικούς παίκτες, ο Γκις, ο Σίγκλετον, το Κούμπο που έχει παίξει και λίγο, ο Τζέιμς. Είναι όλοι παίκτες που είναι έτοιμοι να βάλουν χέρια στην μπάλα, να αλλάξουν στα screen, κάτι το οποίο το κάνει πολύ καλά ο Παναθηναϊκός. Και να μείνει, δηλαδή, ακόμα και όταν μείνει κοντός με ψηλό, που θεωρητικά μπορεί να υπάρχει ένα μισμάτ για να παίξει, ας πούμε, ο Γκος, που λέω για παράδειγμα, με τον Γκις, το μισμάτ χάνεται, γιατί ο Γκις είναι παίκτης που μπορεί να ακολουθήσει οποιοδήποτε κοντός στην Ευρώπη. Από αυτό το πράγμα λοιπόν, μέσα από την άμυνά του και τον έλεγχο των rebound, μπορεί να βγάλει γρήγορες επιθέσεις. Στο 5-1-2-5 είναι αλήθεια, αν καταφέρει να το κρατήσεις εκεί, κάτι που δεν είναι εύκολο για ομάδα του, σαν το ΠΑΟ. Αν καταφέρει λοιπόν να το κρατήσεις το 5-1-2-5, έχεις πολύ περισσότερες πιθανότητες από το να τον αφήσεις να τρέξει το γήπεδο, να το ανοίξει, να τρέξει εύκολα τους εφηδιασμούς, να πάρει τα rebound. Γενικά είναι ομάδα που επίσης πηγαίνει πολύ και στο επιθετικό rebound, και το είδαμε και στο πρώτο μάτς στο ΆΚΑ. Στο πρώτο εμίχρονο, αλλά δεν χρειάζεται παραπάνω, γιατί στο πρώτο εμίχρονο ξέφυγε ο Παναθηναϊκός. Οπότε είναι διάφορες λεπτομέρειες, τις οποίες θα πρέπει να τις κάνεις πολύ καλά για να διεκδικήσεις την νίκη, όχι για να την πάρεις. Έτσι. Γιατί ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός και γεμάτος είναι, και έχουμε δει ότι στα δύο πρώτα παιχνίδια ήταν 100% έτοιμος να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό που έλεγε και ο Πασκουάρ και στην ένταξη τύπου και μετά το πρώτο παιχνίδι, ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια σοβαρή ομάδα που κάνει συγκεκριμένα καλά πράγματα και όλα αυτά, τα πέρασε και στους παίχτες του. Και τους είχε στα δύο πρώτα παιχνίδια σίγουρα όλους έτοιμους. Τώρα, επειδή ο Καλάθης είναι πολύ σημαντικός για τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αν αυτό το θέμα που είχε χθες, προχθές μάλλον, με το τροχείο, επειδή είναι και με την οικογένειά του μέσα, και ξέρουμε ότι τις καταστάσεις είναι δύσκολες, δεν ξέρω αν τον έχει επηρεάσει λίγο και όλα αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι δυνατό. Σε τέτοιες φάσεις θα πρέπει να μείνει δίπλα στην οικογένειά του τώρα. Εντάξει, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Συμφωνώ. Ναι. Γιατί υπάρχει ένα σοκ. Και από ό,τι έμαθα κιόλας, το τροχαίο δεν ήταν επιπόλαιο. Ήταν λίγο άγριο. Κανέναν άνθρωπος δεν έπαθε τίποτα. Ούτε αυτός στην οικογένεια. Τέλος πάντων. Το σημαντικότερο. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα για σήμερα. Τώρα, τρίτη απόγευμα, μετά από τρίμερο, 6,5 ώρα στο Παλατάκι, δεν ξέρω πόσο κόσμο μπορεί να έχει. Τετραήμερο. Με το 2-0 μπορεί να έχει.
Αλλά σε κάθε περίπτωση. Κοίτα, αν είχαμε Πασόκ, δεν θα υπήρχε άνθρωπο στην πόλη αυτή τη στιγμή. Δεν θα υπήρχε ψυχή αν είχαμε Πασόκ. Σωστά. Εντάξει. Και με απεργία. Και με απεργία Τετάρτη. Για αρκετού. Τώρα, όσο περισσότερο χρόνο υπάρχει και μπορέσει να δημιουργήσει συνθήκες έδρα στο παλατάκι, καλό θα είναι. Καλό θα είναι. Εγώ ξέρω ότι και όσοι θα πάνε ψηφιδοποιημένοι για το τι είναι να δούνε. Προφανώς θα δούνε έναν καλύτερο Παναθηναϊκό, ο οποίος θα έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει. Αλλά στο παλατάκι ξαναλέω ότι πάω και καλύτερα παίζει και ομάδες. Στο παιχνίδι του πρωταθλήματος δεν ήμασταν καλοί, είναι η αλήθεια. Είχαμε περισσότερες προσδοκίες και... Το παιχνίδι του πρωταθλήματος ήταν πάλι ανάμεσα σε κάτι ευρωπαϊκά τότε. Mm-hmm. Και εκεί είχε μπει ο Βουγιούκας, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Και το είχε αλλάξει όλη την εικόνα του αγώνα. Και την είχε αλλάξει όχι γιατί έβαζε πόντους. Γιατί σε αυτή την παγίδα που κάνω πάω στους γονείς, έβρισκε και τους ελεύθερους, βάλω τα τρίποντα και το καθάρι. Ναι, αυτό το αγελαδίσιο βλέμμα που έχει δείχνει και μια ηρεμία στο παιχνίδι του γενικότερα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Όχι, στο κομμάτι της δημιουργίας ο Βουγιούκας είναι πολύ καλός. Εξαιρετικός παίκτης. Είναι πολύ καλός. Και υποτιμημένος βέβαια που πας με Βουγιούκα και τέτοια και πήγαινε βέβαια εσύ ψηλούσα τον Βουγιούκα τώρα. Ναι. Που είναι λίγο πιο, είναι ρε παιδί μου λίγο πιο old school. Okay, δεν μπορεί να τραβήξει έξω να τραβάει την αντίπαλο playmaker στην άμυνα. Αλλά είναι παίκτη ο οποίος έχει ειδικά επιθετικά έχει αρκετή ποιότητα. Δεν σου δίνει 15-20 ποιοτικά λεπτά δηλαδή. Δεν σου δίνει. Εύκολα δίνει. Και ειδικά όταν μιλάμε για απόσταση Παναθηναϊκού με ΠΑΟΚ. Γιατί το λέω και το ξαναλέω, υπάρχει σημαντική απόσταση στις δύο ομάδες και το έχουμε δει και στα δύο παιχνίδια. Και αυτές τα μάτια που έχουν παίξει φέτος. Πολύ απλά. Στις 6.30 είναι το παιχνίδι. Σε αυτό που είπα και πριν, ότι όσοι παραπάνω μπορούν να στο παλατάκι σήμερα, καλό θα κάνουν, κακό δεν θα κάνουν. Όποιος καταφέρει να είναι εκεί, μπορεί και να βοηθήσει λίγο παραπάνω την ομάδα να διεκδικεί ως το τέλος και γιατί όχι να φτάσει, να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη του ήττα φέτος στην Ελλάδα, mm-hmm. στο πρωτάθλημα. Θα το δούμε. Έξι. Ωραία, Νίκο. Άμα τελειώσει σήμερα... Σε θέλω στη θέση σου όμως, δεν θέλω τώρα... Δεν έχω ψυχραιμία πλέον, δηλαδή είμαι πολύ οριακά. Δεν θέλω να πετάξει την ασπίδα, θέλω να είσαι εκεί. Επειδή δεν έχω το ρόλο του δημοσιογράφου, εκεί, καταλαβαίνεις, ξεφεύγει το πράγμα. Θυμάμαι τον άλλο τον ρόλο που είχα παλιότερα. Και δεν είμαστε τώρα, σήμερα ειδικά πολλά νεύρα. Τρεις μέρες στην καλά. Πέτυχα τον κολλητό σου, ρε. Ναι, στο ξενοδοχείο ήμασταν. Είμαι ενήμερος. Ναι, κατεβαίνω εκεί για πρωινό και τον βλέπω. Τον μουστακαλί κολλητό σου. Ναι. Ο οποίος μου είπε ότι γίνεται 30 χρονών. Όχι. Σε τρεις μήνες από σήμερα, ναι. Ναι, Νικολάκη μου. Κοίτα, μεγαλώσαν τα παιδιά μου, ναι. Μεγαλώσανε. Τέλος πάντων, τι να πω. Οκ, Νίκ. Λοιπόν, έγινε. Άντε, με τη Νίκη, αν δεν έρθω, βάλτε εκεί κάποιον να μπροστά, άμα δεν είμαι στη θέση μου. Καλά. Καλό μεσημέρι, ναι. Φιλιά. Αυτός ήταν ο Νίκος Μοσκοβίτης, 6.30 ώρα στο PAOK Sports Arena. Το μεγαλύτερο ιδιόκτητο γήπεδο της χώρας που δεν το έφτιαξε το κράτος για να παίζουν άλλοι και να το βάζουν μέσα. Θα παίξει ο ΠΑΟΚ του Ηλία Παπαθεοδόρου, ένα πολύ πετυχημένο project ό,τι και να γίνει, με κάποιες αρκετές αρκετό προβληματισμό στην αρχή αλλά στη διάρκεια με σωστή λογική, βρήκε τα κομμάτια του puzzle που απέδωσαν πολύ πάνω από τα λεφτά που κοστίζει αυτό το πράγμα. Το σημαντικότερο στοιχείο στον επαγγελματικό αθλητισμό είναι αυτό. Αυτά τα λεφτά που ξοδεύονται να έχουν αντίκρισμα και να έχουν μεγαλύτερη απόδοση από αυτά μέσα στο γήπεδο είναι το σημαντικότερο. Γι' αυτό καμιά φορά στο ποδόσφαιρο είμαστε λίγο προβληματισμένοι, γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορεί να πετυχιούνται λεφτά δεξιά και αριστερά χωρίς ουσιαστικό λόγο. Θα μου πεις δικά σου είναι. Δεν δικά μου, αλλά πρέπει να σκεφτώ και θα γίνει στον ΠΑΟΚ σε 10 χρόνια. Γιατί αν γυρίσει και μου πει κάποιος ότι Σταύρο, εδώ χάσαμε 400 εκατομμύρια. Ναι, χάσατε γιατί τα δίνατε λάθος. Δεν φταίει ο ΠΑΟΚ γι' αυτό. Καταλάβατε. Πάμε παρακάτω. Ο 991 ο φίλος λέει: μήπως ξέρετε τι γίνεται με τον Μουλέν. Πολύ καλό παιδί. Είναι το πιο γρήγορο οχτάρι που έχουμε. Γεγονός είναι αυτό, δεν είναι aggressive. Μερικά πράγματα, ρε παιδιά, από τα γεγονότα φαίνονται. Αποκτήθηκε ο Μουλέν στη θέση του Τσίμιροτ. Ωραία. Ο Μουλέν έπαιξε αλλαγή σε ένα παιχνίδι κυπέλου που είχαν κρυφθεί τα πάντα στον Ατρόμητο, αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω αν πήρε καμιά άλλη συμμετοχή, δεν θυμάμαι, κάτι λεπτά. Προφανώς λοιπόν ο παίκτης που ήρθε στη θέση αυτού που έφυγε δεν έδωσε κάτι διαφορετικό από αυτούς που έμειναν.
Άρα, σε ποδοσφαιρική λογική, δεν ήταν αυτό που έψαχνε ο προπονητής για την κατάσταση του Τσίμιροτ. Αυτό το λέει το γεγονός. Ποιο είναι το γεγονός? Ότι δεν το χρησιμοποιήσει. Ο Μουλέν δεν είναι κακός παίχτης. Δεν μπορεί να έχει ένα σημαντικό ρόλο στη Λέγκια και να έρθει στον ΠΑΟΚ που είναι στο ίδιο επίπεδο και να μην είσαι καλός. Έχει κάποια στοιχεία σημαντικά. Ωραία, εκεί πάσεις, επειδή ανέλησα το παιχνίδι του στο White Scout. Εντάξει, εκεί πάσεις, πολύ σημαντικές στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, εκεί πάσεις. Οι πάσεις στο μεσοδιάστημα που δημιουργούν ανισορροπία στην αμυντική διάταξη του αντιπάλου. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μου έδωσε την δύναμη, ωραία, που χρειαζόμουν στην μεσαία γραμμή για να κερδίσει ουσιαστικά τον Κάνιας που πήρε το ρόλο αυτό. Ο μέτριος Κάνιας. Το ποδόσφαιρο είναι πλέον επιστήμη, δεν είναι στρατέγκο. Διώχνω αυτόν, παίρνω αυτόν. Γιατί τον παίρνω αυτόν και γιατί διώχνω αυτόν? Τι θα μου δώσει ο ένας, τι μου δίνει ο άλλος? Κολλάει στο puzzle, με βελτιώνει σε χαρακτηριστικά, με μειώνει σε χαρακτηριστικά. Είναι πάρα πολύ σύνθετο το ποδόσφαιρο πλέον. Και αν δεν έχεις ξεκάθαρη λογική και λειτουργείς με καβλάντα, ο γουστάρω αυτόν, γουστάρεις αυτόν. Πολύ ωραία. Τι προσφέρει αυτό στο σύνολο? Δίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που μου λείπει? Ή κάνω την καβλάντα μου? Δεν είναι καβλάντα το σύγχρονο ποδόσφαιρο σε επίπεδο Champions League. Δεν είναι καβλάντα. Τι να κάνουμε τώρα? Και το value for money σε ένα roster είναι σημαντικό. Γιατί σου δίνει διάρκεια. Σαν οργανισμός. Αν βάζουμε το Σαββίδι να δίνει 25 εκατομμύρια το χρόνο, στην παγίδα της φράσης έχει λεφτά. Όχι ρε φίλε, είναι παγίδα αυτό. Το έχω λεφτά δεν σημαίνει κάνω μαλακίες, αλλά έχω λεφτά για να καλύψω τις μαλακίες. Είναι λάθος προσέγγιση το έχω λεφτά. Το έχω λεφτά είναι ευχή και κατάρα. Το έχω λεφτά σημαίνει, ωραία, ότι πρέπει να έχω και την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε αυτά τα λεφτά να πιάνουν τόπο. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουν στον ΠΑΟΚ. Και εκεί είναι οι μεγαλύτερες ενστάσεις που έχουμε εμείς στον τρόπο λειτουργίας. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι λόγω ρόλου, δεν είμαστε οπαδοί να κάνουμε και εμείς καβλάντα. Και εγώ θα ήθελα να λέω, έλα ρε, ο Χωσάδας. Δεν είναι έτσι όμως. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι, πρέπει να σου πούμε ότι, αδερφέ, σε 10 χρόνια το έχω λεφτά, μπορεί να γυρίσει και να πει, παιδιά, ξόδεψα τόσα λεφτά και δεν κάναμε τίποτα. Εγώ προσωπικά θα προτιμούσα τα λεφτά αυτά να δοθούν σε έργα υποδομής, να πάω στο γήπεδο. Έχουν δοθεί αρκετά λεφτά στο προπονητικό κέντρο. Εκεί τα λεφτά τα χαίρομαι. Πόσους τραυματισμούς είχε ο ΠΑΟΚ μυϊκούς πέρσι και φέτος και πόσους είχε πρόπερσι και παραπρόπερσι? Από τότε που αποκτήθηκαν, ωραία, τα μηχανήματα αποκατάστασης κτλ. Κτλ. Από θεραπείας κουτουλού-κουτουλού. Εκείνα τα λεφτά πιάνουν τόπο που εσύ δεν το βλέπεις γιατί είσαι οπαδός, αλλά εγώ το αντιλαμβάνομαι που είμαι δημοσιογράφος. Το βλέπεις μόνο σε νούμερα στις τράσεις. Και εκεί πρέπει να το βλέπεις. Αλλά εκείνα τα λεφτά τα χάρηκα περισσότερο. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος μου. Αυτά. Ελπίζω να έγινε κατανοητός. Πρώτα απ' όλα εγώ δημοσίως να ευχαριστήσω τον Νίκο του Κωνσταντινίδη για κάτι που ξέρει αυτός και εγώ, για μια βοήθεια που προσέφερε βγάζοντας και μια ευαισθησία κοινωνική που άνθρωποι που έχουν εταιρείες που πάνε καλά και δουλεύουν, καλό είναι να συμμετέχουν και να βοηθάνε κόσμο, και ο Νίκος το έκανε με πολύ ωραίο τρόπο και απευθείας κιόλας χωρίς μαμού, και τον ευχαριστώ δημοσίως για αυτό. Κάπου εδώ σας αφήνω, ακολουθεί ο Κώστας ο Βασιλόπουλος και φουλ επίθεση με τον Γιώργο τον Παναγιωτίδη. Εμείς ραντεβού μεθαύριο, γιατί αύριο έχουμε απεργία, θα βγούμε στους δρόμους με πλακάτ και ρόπαλα, να ξέρετε. Ραντεβού μεθαύριο λοιπόν στις 12 το ΠΑΟ 24 θα είναι το μαζί σας. Να είστε καλά.